κύριος Ινδεσίλο Τουνιβόλος, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα ιστορίας, φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του δικαίου με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνιολογία του δικαίου. Ο μέγιστος φιλόσοφος Σωκράτης υποστήριξε πως μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων εστίνη πατρίς και σεμνότερων και αγιότερων και εμίζων η μοίρα και παραθεής και παραανθρώπης της νουν έχουσε. Ο Λουκιανός όμως μέσα στην εξήμιση αυτή του Σωκράτη προς την πατρίδα υπογραμμίζει επιπλέον ότι ουδέν ενίκιον εις πατρίδος φθάνει πρωτεθρηλημένο. Τίποτε δηλαδή δεν είναι γλυκύτερο από την πατρίδα, αυτό λέγεται από παλιά. Με βάση λοιπόν τις ανωτέρω ρίσεις και βαδίζοντας τα γνάρια των σοφών αυτών αποφθεγμάτων, η σημερινή μερίδα θα προσπαθήσει να αναδείξει οπτικές γωνίες του πρώτου φιλημένου, να τις αναθέσει στο παρόν και να τις αναβάγει επιστημονικά και διαχρονικά στο εκείς μέλλον, αφού όπως ανέφερε και ο γερμανός φιλόσοφος Άρθρο Σοπενχάουερ, το γενικότερο δίδαγμα της ιστορίας είναι τα ίδια σε διαφορετικό τρόπο. Όποιος έχει διαβάσει Ρόδοτο, έχει διαβάσει σχεδόν όλη την ιστορία. Η ιστορία λοιπόν είναι γεγονότα και τα γεγονότα δεν καταγράφονται όπως κάθε φορά θέλει να τα αναφέρει ή να τα καταγράψει ο υποκτήτης. Και όπως ανέφερε ο Μάρκος Αβρίλιος, όταν είναι νόν, πάντα εόρατε, όσα τέξα ιδίω εγένετο και όσα εις το άπειρον έστε. Πάντα κάνουν ομοιμή και ομοιμή. Δηλαδή όποιος είδε τα τωρινά, τα είδε όλα. Και αυτά που γίνονται ανέκαθεν και όσα θα γίνουν στο άπειρο μέλλον. Γιατί όλα είναι ίδια κι όμως. Έτσι πέρασαν 100 ολόκληρα χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Την καταστροφή που εκτός από ξεριζωμό της αρχαίγονης ελληνικής ρίζας, σήμαινε ταυτόχρονα και την ταφόκακα της ελληνικής μεγάλης ιδέας. Μιας ιδέας που μεγάλωνε στις καρδιές των Ελλήνων σχεδόν από την αρχή της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους και πιο συγκεκριμένα από τα μέσα του 19ου αιώνα με την εμφάνιση του πρώτου συνταγματικού πρωθυπουργού Ιωάννη Κολέτη. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσαμε την κυρία Καρδιωτή να ξεκινήσει από το φίλιστε. Επίσης να ευχαριστήσουμε μόλις ήρθε τον κύριο Λαγκόπουλο, τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη της Αλίας, κύριο Κωνσταντίνο Αβρόσα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λιγκέτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα μιλήσουμε για τον να ξεκινήσουμε. Λέγαμε να κάνετε στη συνέχεια τον χαιρετισμό σας. Στη συνέχεια τους με γίνονται... Στη συνέχεια, κύριε Λαγκόπουλο. Στη συνέχεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και χιλιά, συγγνώμη. Να είστε καλά.
αυτό της διάσωσης από κατάστασης και ενσωμάτωσης του ενός και πλέον εκατομμυρίου προσφύγων που εισέρεσαν στην ελληνική επικράτεια και δοκιμάστηκαν σκληρά στην προσπάθειά τους να ριζώσουν στη νέα τους πατρίδα. Οι εικόνες της δραματικής εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού το φθινόπωρο του 22 δεν συγκλώνησαν μόνο την ελληνική, αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη. Οι μαρτυρίες ξένων διπλωματών και ανταποκριτών αποτύπωσαν όψεις της προσφυγικής εμπειρίας. Μία εμπειρία που συνδέεται άρρηκτα με την ελληνική ιστορία, αλλά που είναι δυστυχώς συγχρόνως, διαχρονική και πανανθρώπινη. Σε αυτές τις μαρτυρίες ξεχωρίζουν οι ανταποκρίσεις του νεαρού τότε, κορυφαίου Αμερικανού λογοτέχνη στη συνέχεια, Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο οποίος κατέγραψε τα γεγονότα ως ανταποκριτής της καναδικής εφημερίδας Toronto Star και περιέγραψε τη ζωφερή πραγματικότητα των προσφύγων που εγκατέλειπαν τις αιστείες τους. Σε μία από τις ανταποκρίσεις του αναφέρει: «Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό το γράμμα να φτάσει στον Toronto, αλλά όταν εσείς οι αναγνώστες το διαβάσετε, να είστε σίγουροι ότι η ίδια τρομακτική βάναυση πορεία ενός λαού που ξεριζώθηκε από τον τόπο του θα συνεχίζει να τρεκλίζει στον αδέλφιο λασπόδρομο προς τη Μακεδονία». Συγκλονιστική υπήρξε επίσης η αφήγηση του Αμερικανού προξένου George Fulton στην Σμύρνη για την έκρηξη βίας που συνόδευσε την καταστροφή της πόλης. Η μαρτυρία του εκδόθηκε σε βιβλίο το 1926, μετά την παρέτησή του από το διπλωματικό σώμα. Σε έντονο φορτισμένο ύφος, ο Fulton υπήρξε ιδιαίτερα κριτικός για τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και της χώρας του, ως προς την απροθυμία τους να αποτρέψουν την καταστροφή και το ανθρωπιστικό δράμα που την ακολούθησε. Και αυτή του η θέση μας οδηγεί σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της συζήτησης γύρω από τη μικρασιατική καταστροφή, που αφορά στο ρόλο των ξένων δυνάμεων. Τόσο στα 1922, όσο και σε άλλες δραματικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, διατυπώνεται ανεπόφευκτα το ερώτημα: ποιος θέλει, πού μπορούν να εντοπιστούν οι ευθύνες για μια εθνική ήττα, στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτουν και προσπαθούν να απαντήσουν όχι μόνο οι ιστορικοί, αλλά και το πολιτικό προσωπικό και φυσικά οι πολίτες. Τις περισσότερες φορές, βέβαια, δεν υπάρχει μια και εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Όμως μπορούμε να φωτίσουμε κομμάτια αυτού του δύσκολου ερωτήματος. Μέρος της δικής μου δουλειάς είναι να επεξεργάζουμε αρχαιακό υλικό, είτε διπλωματικά έγγραφα, είτε εκθέσεις και μαρτυρίες πολιτικών προσώπων, προκειμένου να αναλύω και να ερμηνεύω τον τρόπο με τον οποίο ο εξωτερικός παράγοντας, δηλαδή χώρες με ισχυρό ρόλο στη διεθνή σκηνή, αντιλαμβάνονταν την Ελλάδα και τη θέση της στον κόσμο, για να εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς αυτές οι εικόνες που διαμορφώνονται για την Ελλάδα στο εξωτερικό επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική. Γυρνώντας λοιπόν στο όραμα της μεγάλης ιδέας και στη μικρασιατική εκστρατεία, αξίζει να πούμε δύο λόγια με το διεθνές πλαίσιο, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο? Το τέλος των στρατιωτικών συγκρούσεων ακολουθεί η διάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, που έλαβε χώρα από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 1919. Επρόκειτο για μια σκληρότατη μάχη, ένας πόλεμος στο πεδίο της διπλωματίας αυτή τη φορά, που η έκβασή του θα διαμόρφωνε το μεταπολεμικό χάρτη στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το βασικό όργανο λήψη αποφάσεων ήταν το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων, δηλαδή των Τεσσάρων Μεγάλων Χωρών που ήταν νικήτριες του πολέμου: Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιταλία. Με την τελευταία να έχει λιγότερο σημαντικό ρόλο σε σχέση με τις άλλες τρεις. Οι νικήτριες χώρες θα αποφάσισαν για τη χάραξη συνόρων και τη δημιουργία κρατών στα εδάφη των αυτοκρατοριών που είχαν μόλις καταρρεύσει: Οθωμανική, Γερμανική, Ρωσική, Αυστρογγρική. Σε αυτό το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου κυριαρχούσαν τα αντιπροώμενα συμφέροντα και φιλοδοξίες των εμπλεκομένων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με την ευφυΐα, τη ρητορική του κοινότητα και τις διπλωματικές του δεξιότητες. Δεν αρκούσε όμως αυτό, προκειμένου η ελληνική πλευρά να πείσει το Συμβούλιο των Τεσσάρων Μεγάλων για τις αξιώσεις στην περιοχή της Μύρνης. Σε ό,τι αφορά την Αμερικάνικη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson και οι σύμβουλοι του θεωρούσαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως το μεγαλύτερο πολιτικό ηγέτη μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Αλλά απέριπταν το αίτημά του για παραχώρηση της Μύρνης και της ενδοχώρασης στην ελληνική πλευρά, θεωρώντας ότι αυτό αντέβαινε στην αρχή της αυτοδιάθεσης, η οποία αποτελούσε το θεμελιώδη άξονα του Αμερικάνικου οράματος για τον μεταπολεμικό κόσμο. Κατά την είσοδο των ΗΠΑ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Wilson είχε περιγράψει το όραμά του για τον μεταπολεμικό κόσμο ως ένα πρόγραμμα οικουμενικής ειρήνης. Τι θα περιείχε όμως ένα τέτοιο πρόγραμμα? Η απάντηση συνδέθηκε κατά κύριο λόγο με την επαναλήψη
κρατώ που θα έπρεπε να είναι κατά το δυνατόν ομοιογενή και βιώσιμο. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να γνωμοδοτήσει για το πώς έπρεπε να σχεδιαστεί ο χάρτης των εθνικών κρατών μετά το τέλος του πολέμου? Η απάντηση δόθηκε το φθινόπωρο του 1917, όταν ο Γουίνσον συγκρότησε μια ομάδα αποτελούμενη από ιστορικούς, αρχαιολόγους, γεωγράφους και πολιτικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα εισηγούνταν για τη βέλτιστη μορφή των εθνικών κρατών, με βάση χρονολογικά και άλλα κριτήρια. Η συγκεκριμένη ομάδα αριθμούσε 126 άτομα το φθινόπωρο του 1918 και ένα μέρος της ακολούθησε την Αμερικάνικη αντιπροσωπεία της Κυριάς Κατσίνης στο Παρίσι. Για τα ελληνικά θέματα, αρμόδιος ορίστηκε αρχικά ο Βίλιαμ Σκοτ Φέιλς, καθηγητής αρχαίας ελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο Φέιλσον υποστήριξε με θέρμη το ελληνικό αίτημα για παραχώρηση της μνήμης και είχε έντονα την ελληνική θέση καθ' όλο το διάστημα των διαπραγματεύσεων. Η επιχειρηματολογία του στηριζόταν στην άποψη ότι ο ελληνικός χώρος δεν πρέπει να κατανοείται ως ένα υπηρετικό κράτος, όπως ήταν τα υπόλοιπα κράτη της Βαλκανικής, αλλά θα έπρεπε να νοείται πρωτίστως σαν ένα αρχιπέλαγος. Στην αντίληψή του, το Αιγαίο πέλαγος ήταν ιστορικά και πολιτισμικά πέρα από παλιά της ελληνικής επικράτειας. Συνεπώς, υποφέρουσαν η ιδιωτική Ελλάδα και τα μεταναστευτικά παράλια συνιστούσαν για ιστορικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους μια διάσπαστη ενότητα. Αν και αναγνώριζε ότι στην ανακόρα της Μήνης ο ελληνικός πληθυσμός αποτελούσε μειοψηφία, ήταν πεπισμένος ότι το ελληνικό στοιχείο θα μπορούσε μέσω της οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης να επικρατήσει και να συμβιώσει ειδικά με τον μουσουλμανικό πληθυσμό. Αντιμέτωπος με τις αντιρρήσεις των συναδέλφων του στην Αμερικάνικη αντιπροσωπεία, η οποία απέκτησαν τις ελληνικές διεκδικήσεις ως υπεριαλιστικές και υποστήριζαν ότι τα μικρασιατικά παράλια θα έπρεπε να αποδοθούν εξ ολοκλήρου στην Τουρκία, ο Φέργκιουσον απαντούσε επικαλούμενο στην ιστορία και υποστήριζε ότι η Μικρά Ασία υπήρξε κατά κύριο λόγο ελληνική, από την εποχή του Ομήρου και μέχρι τον 20ο αιώνα. Και επέμενε πως η πατρίδα του Ομήρου και ενός 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων δεν θα έπρεπε να περάσει σε ξένα χέρια όπως έγραφε χαρακτηριστικά. Παρόμοιες θέσεις με αυτές του ιστορικού και διπλωμάτη Φέργκιουσον υποστήριξε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Χέρκαρντ Άνταμ Σκύπος, συγγραφέας μεταξύ άλλων μια συγκομιαστική βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, που εκδόθηκε στην 1920. Σύμφωνα με τον Κύπρος, οι ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία θεμελιώνονταν στη μακραίωνη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και στη διατήρηση της διακριτής ταυτότητας του ελληνικού έθνους στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας θετικής προβολής των συμμάχων χωρών στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου, μία σειρά παρεμβάσεων στον Αμερικάνικο δημόσιο λόγο έδινε έμφαση στην ιδέα ότι η Ελλάδα αποτελούσε διαχρονικά ανάθεμα της Δύσης απέναντι στην Ανατολή, από την εποχή του μυθικού Θησέα έως τον Ελευθέριο Βενιζέλο, κατά τη χαρακτηριστική διατύπωση του Κάρολ Μίτσελ, καθηγητή αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο George Washington. Σε αυτή τη συγκυρία, η κεντρική θέση στην εικόνα της Ελλάδας στον Αμερικάνικο δημόσιο λόγο είχε η έννοια του μαχόμενου έθνους υπέρ της ελευθερίας. Στα επιχειρήματα των Αμερικανών υποστηρικτών της μεγάλης ιδέας, έτσι όπως την εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος, αξίζει να προσέξουμε την τυχή εικόνα που είχε η Ελλάδα ως σύγχρονο νεωτερικό κράτος. Αυτή θα πρέπει να κατανοηθεί και σε σχέση με την αρνητική πρόσληψη του ρόλου των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Για τους τελευταίους, οι απικιακές πρακτικές των μεγάλων δυνάμεων είχαν οδηγήσει σε μια προβληματική συνύπαρξη του κοινωνικού και πολιτισμικού εξυγχρονισμού με τον πολιτικό αντιδυτικισμό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπό αυτό το πρίσμα, το ηγετικό προφίλ του Βενιζέλου θεωρεί το εγγύηση για τη συγκρότηση ενός ισχυρού ελληνικού κράτους ικανό να ακυρώσει ορισμένες από τις μεταδεύσεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων κατά τη διαμόρφωση της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων. Στην οπτική αυτής της ομάδας των Αμερικανών διαπολιτών, η μεγάλη Ελλάδα, νοούμενη πρωτίστως ως ένα εγχείρημα οικονομικής και πολιτισμικής ηγεμονίας, θα μπορούσε και να είναι συμβατή με την ατζέντα του Βίλσον. Όμως, αυτό το ρεύμα σκέψης ήταν μειοψηφικό εκείνη την περίοδο στην Αμερικάνικη πολιτική σκηνή. Οι εισηγήσεις του Φέργκιουσον για την παραχώρηση της μνήμης στην Ελλάδα απορρίφθηκαν. Η άποψη που υιοθέτησε η Αμερικάνικη πλευρά ήταν ότι τα μικρασιατικά παράλια δεν θα μπορούσαν να αποκοπούν από το τουρκικό κράτος, τόσο για λόγους τεχνολογικής σύνθεσης της περιοχής, όσο και οικονομικής βιωσιμότητας. Και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, καθώς η ιστορία δεν γράφεται με άλλα. Στα τέλη του 1921, καθώς άρχισε να προδιαγράφεται η αποτυχία της μικρασιατικής εκστρατείας,
Η Αμερικάνικη εφημερίδα New York Times έγραφε πως αποτελούσε ντροπή για τη Δύση η εγκατάλειψη της Ελλάδας από τους Ευρωπαίους συμμάχους της και υποστήριζε ότι στην πραγματικότητα η μικρασιατική εκστρατεία ήταν η επανάληψη της αναμέτρησης της Ευρώπης με την Ασία, όπως είχε διεξαχθεί στην εποχή των Περσικών Πολέμων. Μετά την καταστροφή, από την κριτική της εφημερίδας δεν ξέφυγε ούτε και το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών για τη μία ανάμειξη του στο φαινόμενο. Πολλοί Αμερικανοί φιλέλληνες έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους στον Ελευθέριο Βενιζέλο για την καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού. Ενώ Αμερικάνικες φιλανθρωπικές οργανώσεις ανέλαβαν δράση για την περίθαλψη και ανακούφιση των μικρασιατών προσφύγων μετά την έλευση του στην Ελλάδα. Στο πολιτικό επίπεδο όμως, καθώς ο πρόεδρος Βίλσον βάδιζε προς το πολιτικό και βιολογικό του τέλος, η Αμερική επανερχόταν σε μια στάση απομονωτισμού και οποιαδήποτε ανάμειξη στις υποθέσεις της Ευρώπης, της Ελλάδας, της Μέσης Ανατολής αποκλειόταν. Στον απόϊχο λοιπόν αυτή τη βραχίδια ανάμειξη των ΗΠΑ στο εγχείρημα τη Μεγάλη Ελλάδα, στο οποίο υπήρχε το 5 θαλασσών, μπορούμε να κλείσουμε με τη λυρική φράση του Φέργκιουσον προ υποστήριξη των ελληνικών διεκδικήσεων. Όπω έγραφε ο Φέργκιουσον, το ότι η γνήσια Ελλάδα βρίσκεται στη θάλασσα είναι ιστορικό αξίωμα. Έτσι ήταν στην εποχή του Οδυσσέα, του Τερεκλή και των Τολεμαίων. Έτσι είναι και σήμερα. Και μπορεί αυτή η δυτική διατύπωση να μην κατάφερε να επηρεάσει την πολιτική βιογραφία του ελληνικού κράτους, όπως θέλησε ο συγγραφέας της, αποτελεί όμως αναμφίβολα κομμάτι της συμβολικής βιογραφίας της νεότερης Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως κανένας δεν έμεινε ασυνήθιτος, τουλάχιστον συνείρα στούντιο. Όπως προσεγγίσατε την ιστορική γραφή, ψηλαφώντας ανθρώπινα επιτεύγματα, ανθρώπινα γεγονότα, όπως τα είδαν και τα βίωσαν άνθρωποι της εποχής, άνθρωποι πρωταγωνιστές, άνθρωποι που ήταν εντός των τυχών των συμβουλίων, άνθρωποι που όντως συμμετείχαν ενεργά σε αυτό που στιγμάτισε τον ελληνισμό, αυτό που ονομάσαμε μικρασιατική καταστροφή, αυτό που ονομάσαμε φλόγες και έναν τεράστιο ξεριζωμό. Κι όμως, μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτόν τον πανικό, μέσα σε αυτές τις αμφιβολίες, μέσα σε αυτές τις κόντρες ανάμεσα στους μεγάλους, όπως έλεγε και η παροιμία «μαλώνουμε τα πόδια και πληρώνουμε τα παθάκια», ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, κι όμως, μέσα σε όλα αυτά ξεκινά κάτι καινούριο. Ξεκινά να ανθίζει κάτι νέο, το οποίο πλέον θα περάσει στο θέμα ο καθηγητής, ο κύριος Ετσεσίλογλου. Ξέχασα πριν να αναφέρω το θέμα που ανέφερε η κυρία Λιαλιούτη, το οποίο πραγματικά, κυρία Λιαλιούτη, το θέλω, νομίζω ότι και πολλοί άλλοι το θέλουν. Ήταν η Μεγάλη Ελλάδα και η Προεδρία Βίλσον, οι ελληνικές διεκδικήσεις στη Μικρά Ασία υπό το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι είναι και επίκαιρο θέμα. Είναι πάντοτε επίκαιρο θέμα και νομίζω ότι ίσως κάποτε χρειαστεί και τονότερο. Προχωρώντας στον κύριο Ετσεσίλογλου, να πούμε ότι τη μικρασιατική καταστροφή ακολούθησε η διασπορά των Ελλήνων μικρασιατών προσφύγων στην ελληνική επικράτεια, η οποία στην αρχή δεν τους δέχτηκε με το ίδιο πάθος με το οποίο υποστήριζε και τη μεγάλη ιδέα. Η εργατικότητα, η ετοιμότητα, οι αξίες, οι ιδεολογίες τους, ο βαρύς πολιτισμός και η κουλτούρα που έφεραν στις πλάτες τους οι μικρασιάτες, πόλιασαν την βαλτωμένη Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα της προσέφεραν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η εθνική ομογενοποίηση που επετέχθη, η αύξηση της δραστηριότητας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και της επιχειρηματικότητας και της γεωργίας. Ακριτικά μέρη της νεοσυσταθήσας Ελλάδας αποκτούν κατά πλειοψηφία Έλληνες πολίτες και κατοίκους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν οι δρόμοι για ριζοσπαστικές αλλαγές στον κοινωνικό και πολιτικό κόσμο. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα θετικά τη συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλληψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού που συχνά υπήρξε αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο κύριος Ετσεσίλογλου μπαίνει λοιπόν στο θέμα το οποίο είναι κριτική αποτίμηση των αιτιών και των συνεπειών της μικρασιατικής καταστροφής. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δημοσιογραφιότατε,
Σειράς διαπρατέρες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, αγαπητοί κάτοικοι των Αρσάλων, στο στόμα που έρχεται το Φαράσο, από όπου ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Αρσένιος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση της οργανικάς. Και βέβαια το θέμα αυτό μου είπε κάποιος όταν του το είπα να πάω στα Αραφάσα να κάνω αυτό το θέμα, μου λέει αυτό είναι λέει, ένα ολόκληρο βιβλίο, λέει, τι θα κάνεις. Γι' αυτό θα λίγο συντομία να το πούμε. Το πρώτο θέμα είναι τι είναι η μικρά ασία για τον ελληνισμό. Δηλαδή, άξιζε τον κόπο να κάνουμε παρέμβαση ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Και το λέω αυτό διότι υπήρχαν διεστάμενες απόψεις. Δηλαδή, υπήρχαν κάποιοι, μια παράταξη, η οποία έλεγε δεν μπορεί να πάμε στη Μικρά Ασία διότι θα καταλήξουμε σε καταστροφή. Ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος έχοντας στρατηγικό νου, θεωρούσε ότι λόγω του γεωπολιτικού, γεωγραφικού βάθους που έχει η Μικρά Ασία, δεν θα μπορέσει ο ελληνικός στρατός ποτέ να συντρίψει ολοκληρωτικά τον κάποιον ο οποίος θα αντιστέκεται. Ωραία, αυτή η άποψη από στρατηγική άποψη είναι ορθή. Βέβαια, να σημειώσω και το εξής. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε κάνει και κάποιες άλλες, είχε κάποιες εκφράσει, κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε ο ελληνικός στρατός να επιτύχει στη Μακεδονία. Διότι μη φαντάζεστε τώρα τα σύνορα που είναι εκεί που είναι. Δεν υπήρχαν σύνορα και το σλαβικό βάθος είναι τεράστιο. Είναι ανάλογο με αυτό που ήταν στη Μικρά Ασία. Κι όμως ο ελληνικός στρατός επέτυχε στη Μακεδονία. Και αυτό γιατί υπήρχαν οι κατάλληλες συγκυρίες, μεταξύ των οποίων η κύρια συγκυρία ποια ήταν. Κάτι που επέτυχε ο Βενιζέλος, η συμμαχία με τη Βουλγαρία, που ήταν εχθρός, μόνιμος. Όμως ο Βενιζέλος, για να μπει στον πόλεμο, ήθελε οπωσδήποτε τη συμμαχία της Βουλγαρίας. Και αυτό ευνόησε πολύ. Δεν θα το έχετε ακούσει συχνά αυτό. Εγώ το λέω για πρώτη φορά σε εσάς. Ο ελληνικός στρατός ευνοήθηκε πολύ από την παρουσία του Βούλγαρη. Γιατί οι Βούλγαροι, οι οποίοι θεωρούνταν οι πρόσοι της Βαλκανικής τους λέγανε, οι Βούλγαροι λοιπόν ήταν φιλόδοξοι και προσπάθησαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη και χτύπησαν κατευθείαν στην πρωτεύουσα. Με συνέπεια να μαζευτεί ο τουρκικός, ο Οθωμανικός στρατός έξω από την πόλη, μέσα σε χαρακόμματα και να γίνει πόλεμος χαρακομμάτων χωρίς να πιστοφορεί κανείς. Έτσι ο ελληνικός στρατός αντιμετώπισε ουσιαστικά τις διάφορες φρουρές που υπήρχαν στις πόλεις. Υπό την έννοια αυτή βλέπετε πως από στρατιωτική άποψη είναι δίκαιο και σωστό αυτό που έλεγε ο Μεταξάς, αλλά από πολιτική άποψη τελικά λόγω των συγκυριών, λόγω των συμμαχιών που έγιναν, επέτυχε ο ελληνικός στρατός να απελευθερώσει την Μακεδονία και κατόπιν τη Θράκη. Λοιπόν, η μία άποψη έλεγε αυτό που σας είπα. Έλεγε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε προς εκεί, είναι αδύνατο διότι υπάρχει βάθος γεωστρατηγικών. Την πάτησε ο Μέγας Ναπολέων στη Ρωσία έτσι. Επιστοχωρώντας τη Ρώση, τον έφυγε.
το ίδιο θα πάθει ο Ευρωπαϊκός Στρατός, αλλά δεν υπάρχει. Η άλλη άποψη, η οποία την υποστήριξε ο Βενιζέλος και ορισμένη άλλη πολιτική γύρω από τον Βενιζέλο, έλεγε ότι αν δοθεί η ευκαιρία και η συγκυρία είναι κατάλληλη, πρέπει να πάμε στην πράξη να ολοκληρώσουμε τη μεγάλη ιδέα, να απελευθερώσουμε τους απανταχού Έλληνες όπου μπορούμε και μάλιστα στην πράξη. Ο ίδιος ο Βενιζέλος ήξερε από το 1914 ότι πράγματι ο Μεταξάς είχε δίκιο από τα κοινωνική άποψη. Και γι' αυτό δεν μπορούσε να στείλει μόνος τον σταθμό ελληνικό στην κράση. Ξέρετε τι έκανε, κάτι που δεν το ξέρουμε. Ήρθε σε συνεννόηση με την Οθωμανική κυβέρνηση να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών για θελουσία το 2014 πάνω. Όχι το 2023. Το 2014 να γίνει εθελουσία, όχι υποχρεωτική, αργότερα έγινε υποχρεωτική ανταλλαγή. Εθελουσία μεταξύ της Ιωνίας και των μουσουλμάνων της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό επίστευε και έτσι ήταν σωστό, θα μπορούσε να ενισχύσει την εθνική συνοχή της χώρας. Δεν τολμούσε να στείλει στρατό μόνος του. Ο Βενιζέλος, να ξέρετε, για να καταλάβετε τη στρατηγική σκέψη του Βενιζέλου και την πολιτική, ένα πράγμα είχε στο μυαλό του πάντα. Ποτέ μόνος. Ό,τι έκανε και στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο εναντίον του Μπουλγάρ, αφού συμμάχησε με τους Σέρβους. Ποτέ μόνος. Και πράγματι αυτό ήταν ένα δίδαγμα το οποίο πήρε από την επανάσταση στο Φέρισκο στην Κρήτη και από την ήττα του ελληνικού στρατού στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν ξεσηκώθηκαν και νόμιζαν θα ελευθερώσουν τη Μακεδονία μόνοι τους. Και έπαθαν πόλεμο. Και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί κατέβαιναν ανεμπόδιστα μέχρι την Αθήνα και επενέβησαν οι Άγγλοι και τους εμπόδισαν το 1897. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι μαύρα άσπρα και πάντα η σωστή πολιτική είναι αυτή που γίνεται με βάση συμμαχίες και την ευνοϊκή συγκυρία. Ο καιρός, οπότε δεν είναι επικαιρότητα. Έτσι, ο Βενιζέλος θέλησε να βάλει την Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με την έννοια ότι αν κερδίσουν τις Αντάντ, οι σύμμαχοι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, η Ελλάδα θα υποφεληθεί. Και μάλιστα βεβαιώθηκε ότι έτσι πρέπει να γίνει όταν η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πήγε στο μέρος του Γερμανών. Σου λέει, κάτσε, άμα νικήσουν οι Άγγλοι, εμείς δεν θα πάμε συμμετέχουμε, δεν θα ωφεληθούμε καθόλου. Άμα νικήσουν οι Γερμανοί, θα μας φάνε τη Μακεδονία και όλα τα εδάφη που κατακτήσαμε στους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Θα μας τα πάρουν οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί και οι οποιοδήποτε άλλοι. Έτσι, φανατικά επέμενε να πάμε με το μέρος της Αντάντ. Γιατί είχε μυαλό που συνδύασε τα πράγματα. Και δεν ήταν ιδεολόγος, προσέξτε, ήταν φιλελεύθερος, ναι. Αλλά από άποψη πολιτική ήταν ο κλασικός ρεαλιστής, σκληρός. Έλεγε, ας πάρουν οι Βούλγαροι την Καβάλα και την Τράμα και ας μας δώσουν την Ιωνία. Θα έρθει κάποτε και όλος της Δράμας και της Καβάλας. Δεν τολμούσε Έλληνας πολιτικός να πάρει τέτοια απόφαση άλλος, να δώσει.
Τι είναι, δικά σου είναι τα γνώσεις. Όμως ο Βενιζέλος, έχοντας ρεαλιστική πολιτική σκέψη, του είπε κάποιος δημοσιογράφος, Κύρου, ο οποίος ήταν βενιζελικός, αλλά δεν ανεχόταν τον ρεαλισμό του Βενιζέλου. Ήθελε λίγο ιδεολογία, ρε παιδί μου, να ευχαριστηθεί η ψυχή του ανθρώπου. Του έλεγε ο Βενιζέλος, παίζει με το έθνος σαν να παίζει σκάκι. Ορθολογικά, χωρίς συνέστημα, με βάση τα δεδομένα και τη συγκυρία, επιστημονικά. Αυτό είναι πολιτική επιστήμη. Και βέβαια έγινε διχασμός, διότι ο Κωνσταντίνος, εκείνος το καλό της Ελλάδος έγινε. Αλλά ήταν σίγουρος εκείνος ότι δεν μπορεί, οι Γερμανοί θα κερδίσουν. Και μάλιστα άφησε να κατακτήσουν τη Βούλγαρη το Ρούπερ για να τους ευχαριστήσει. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν και ο διχασμός διαιρούσε το έθνος και ο ένας προσπαθούσε να εξορίσει τον άλλο, να τον διώξει από την Ελλάδα, ενώ όλοι ήταν χρήσιμοι για την πατρίδα. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα, να μην πέφτουμε στην παγίδα του διχασμού, της διχόνοιας. Δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες και προδότες. Υπάρχει μια εσφαλμένη σκέψη, η οποία μπορεί να είναι ορθή κατά από άλλες συγκυρίες, αλλά είναι ασφαλμένη σε μια δεδομένη στιγμή. Έτσι λοιπόν, ο Βενιζέλος, βοηθούμενος, επιβάλλοντας, κάνοντας πραξικόπημα και διαιρώντας την Ελλάδα στα δύο με το κίνημα της άμυνας, της εθνικής άμυνας, έκανε κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη για να δικαιολογήσει την απόβαση των Γάλλων και των Άγγλων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τα γαλλικά πλοία και στρατιώτες από τις αποικίες των Γάλλων πήγαν και διώξαν τον Κωνσταντίνο τον βασιλιά από την Αθήνα. Και απειλώντας να βομβαρδίσουν την Αθήνα, έχοντας αποκλείσει τα ελληνικά λιμάνια, και οι Έλληνες πεθαίναν από λοιμό, από πείνα. Και αυτό βάθαινε την εχθρότητα, βάθαινε τα νήσι που φτάναν μέχρι πρόσφατα. Ο Βενιζέλος έτσι πραξικοπηματικά πέτυχε να βάλει την Ελλάδα στο τέλος, στους τελευταίους μήνες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τους συμμάχους. Όταν τα πράγματα ήταν σίγουρα θα νικούσαν οι σύμμαχοι. Γιατί πριν το τέλος του πολέμου οι Γερμανοί είχαν φτάσει έξω από το Παρίσι για να κατακτήσουν την Γαλλία. Αλλά ήρθαν οι Αμερικάνοι, ο πόλεμος. Ήρθε το υπηκό που λέει. Και λόγω των Αμερικάνων νίκησαν οι σύμμαχοι τη Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν επρόκειτο να νικήσουν. Όπως και στο δεύτερο. Έτσι λοιπόν, σιγουράτσας ο Βενιζέλος, αφού σιγουρεύτηκε να νικήσουν οι σύμμαχοι, βάζει την Ελλάδα και γι' αυτό, για να πείσει ότι πρέπει να συμμετέχει και η Ελλάδα στις επανελίες της Ειρήνης, το Παρισίο, στη συνδιάσκεψη, τι έκανε. Συμφώνησε να στείλει ελληνικό στρατό στο Μισό. Μερικοί λένε να ασφάλμα του Βενιζέλου, γιατί το έστειλε το στρατό εκεί πέρα στο Μισό. Τι δουλειά είχε. Πρώτα απ' όλα είχε Έλληνες στο Μισό. Αλλά του ζήτησε τη σύμμαχη. Αμα έλεγε όχι, δεν θα του μοιράσει τίποτα, δεν του δίνει τίποτα υπέρ της Ελλάδος. Θα παίρνανε οι Ιταλοί αυτά που προσπάθησαν.
Έτσι έγινε εκστατεία στην Οδυσσό, όπου ο ελληνικός στρατός κακουλίαξε ο Μάκος. Γύρω στις 26.000 στρατιώτες δηλαδή. Υπό τον Κωνσταντίνο είναι ένα καταπληκτικό στρατιώτη. Πολύ ικανός. Και πέτυχαν εκεί με ηρωική προσπάθεια. Ενώ οι Γάλλοι ήταν εκεί, μένανε στην Οδυσσό και γλωτινοκοπούσαν και πολεμούσαν. Τελικώς φύγανε, απεσύρθηκε ο Κωνσταντίνος και ήρθε στη Σμύρνη, όπου ήδη είχε αποδικαστεί ο ελληνικός στρατός. Άρα, ποια ήταν η συγκυρία που ευνοούσε την επέμβαση του ελληνικού στρατού. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, μετά την ανακοχή του Μούδου, η ανακοχή του Μούδου έγινε στις 30 Οκτωβρίου του 1918, μετά λοιπόν την ανακοχή του Μούδου, όπου δηλαδή η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, δέχτηκε να ουσιαστικά να διασπαστεί, να διαμεριστεί και δημιουργήθηκε η ζώνη της Μύρνης, η οποία μετά από 5 χρόνια θα έκανε δημοψήφισμα αν θα πήγαινε με την Ελλάδα ή τι θα έκανε τελικώς. Όταν λοιπόν υπογράφηκε, είχε ένα άρθρο η συνθήκη ανακοχής του Μούδου, το άρθρο 7. Το άρθρο 7 επέτρεπε οι σύμμαχοι να επεμβαίνουν όπου κρίνουν σκόπιμο στρατιωτικός, χωρίς να ζητήσουν την άδεια του Σουλτάνου οπουδήποτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για φαντάστε τι ταπεινωτικό για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κάτι που σε αντίδραση δημιούργησε τον εθνικισμό των Τούρκων. Άλλαψε τον εθνικισμό. Και έτσι πήγαν οι Γάλλοι νότιο-δυτικά στη Μικρά Ασία, στην περιοχή της Κιλικίας, πήγαν οι Ιταλοί απέναντι από τα Δωδεκάνησα, από τη Ρόδο, πήγαν οι Γάλλοι, πήγαν στην Κιλικία, είπαν οι Ιταλοί, οι Άγγλοι πήγαν βόρεια στα Δαρδανέλια να ελέγχουν και τότε οι Άγγλοι, επειδή δεν θέλανε να έχουν τυχόν Τούρκους να τους προσβάλλουν, λένε στον Βενιζέλο, ο Λόιντ Τζόρτζ, εσείς μπορείτε να στείλετε στρατό στη Σμύρνη. Ευχαρίστω, λέει ο Τζόρτζ. Όλοι στέλνουν στρατό στην Μικρά Ασία. Εμείς θα τους στείλουμε. Τη στιγμή κατά την οποία το 19, αρχές του 19, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εσπαράζεται από το εμφύλιο πόλεμο. Διάφοροι αρχηγοί προσπαθούσαν να επιβληθούν. Ο Σουλτάνος προσπαθούσε να τους επιβάλλει. Και έστειλε τον Κεμάλ Ατατούρκ ως περιφερειάρχη να επιβάλλει την θέληση του Σουλτάνου και να τηρήσουν τη συνθήκη του Μούδου. Και αυτός έκανε τα ανάπλα. Συνεννοήθηκε με τους διάφορους άλλους επαναστάτες εκεί, τους οργάνωσε και οργάνωσε τον τουρκικό στρατό. Αλλά μέχρι να γίνουν αυτά, δεν υπήρχε σοβαρή αντίσταση εκ μέρους του τουρκικού στρατού. Και μάλιστα από παντού άρχισε σιγά σιγά να αποχωρεί, όπως από την Αρμενία και από αλλού, διότι έπρεπε να γίνει αρμενικό κράτος. Υπό αυτές τις συνθήκες λοιπόν, αν ο Βενιζέλος έλεγε «Δε στέλνω στρατό», τι θα λέγαμε σήμερα. Προδότης ο Βενιζέλος. Δεν επωφελήθηκε τη στιγμή που όλοι στέλνουν στρατό, το παρακαλάνε να στείλει στρατό, να σώσει ποιους αυτούς που τους Έλληνες, οι οποίοι, την οποία η σφαγή είχε αρχίσει ήδη από το 13. Πολλοί λένε, να, ο ελληνικός στρατός φταίει, πήγε εκεί, έκανε πόλεμο και μετά βέβαια οι άλλοι όταν νικήσανε, σφάξανε για εκδίκηση. Δεν είναι έτσι μόνο. Άρχισαν να σφάζουν από το 13. Τους Αρμενίους από το 15. Ο Φον Σάντερς, ο στρατηγός, ο Γερμανός, έκανε ολόκληρη προπαγάνδα και εκπαίδευση
τους νεότερους. Γιατί με ποιο τρόπο θα καταστρέψουν, θα γενοκτονήσουν, θα ξεκαθαρίσουν από τις μειονότητες. Και υπήρχε στρατηγικό σχέδιο. Γι' αυτό μιλάμε για γενοκτονία. Διότι υπήρχε σχέδιο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ απλών εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονίας. Η γενοκτονία γίνεται με βάση σχέδιο, το οποίο αποφασίζεται από ψηλά και εκτελείται μέχρι κάτω. Αυτό υπήρξε. Ενώ, γιατί οι Τούρκοι λένε καμιά φορά, μα και εσείς πράγματι, όταν ο ελληνικός στρατός πιστοχωρούσε, πράγματι έγιναν σφαγές και έκαψαν χωριά ολόκληρα τουρκικά. Και εσείς κάνατε γενοκτονία. Όχι, κάνατε εγκλήματα πολέμου. Γενοκτονία δεν έκανε, διότι κανένας ανώτερος, είτε στρατιωτικός είτε πολιτικός πράγμα, δεν έδωσε εντολή να εξαφανιστούν οι μουσουλμάνοι από την Μικρά Ασία. Και μάλιστα ο Βενιζέλος έβαλε τον Στεριγιάννη, είπα του αρμοστήστη, με την εντολή να προστατεύσει τους μουσουλμάνους. Άρα λοιπόν, θέλεις να σταματήσω. Όχι, ελεγχόμαστε κύριε καθηγητά, είμαστε αμφιθέατρο κρεμόμενο από τα χείλη σας. Αμφιθέατρο κρεμόμενο από τα χείλη σας. Περιμένουμε. Είμαστε, μας έχετε συνεπάρει. Έχετε άλλα 5 λεπτά για να μιλήσω. Εγώ βλέπω ενδιαφέρον εκ μέρους του. Είμαστε ακριβώς αυτό. Γι' αυτό μιλάω χωρίς χαρτί, για να βλέπω τα μάτια. Άμα δω τα μάτια ότι κοιμούνται, να σταματήσω. Μέχρι λοιπόν τελειώσει η πτώση μας. Είμαστε αμφιθέατρο κρεμόμενο από τα χείλη σας πραγματικά. Έχετε όμως άλλα 5 λεπτά για να προχωρήσει και ο πατέρας Αγαπίδης και να περάσουμε. Κάτσε τώρα πάνω στη γλύκα μας κόλλησε. Όλα τα γλυκά τελειώνουν. Ή αλλιώς προκαλούν διαβίωση. Λοιπόν. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο ελληνικός στρατός να προστατεύσει τους Έλληνες. Έπρεπε να πάει και να επιτύχει. Και απέτυχε διότι έγιναν ορισμένα σφάλματα τα οποία είναι τα αίτια της καταστροφής. Και όχι μόνο σφάλματα εσωτερικά δικά μας, αλλά έγιναν και ορισμένες συγκυρίες που δημιουργήθηκαν λόγω των συμφερόντων των ξένων δυνάμεων, οι οποίες τελικά άφησαν την Ελλάδα μόνη. Και το σχέδιο του Βενιζέλου να μάγισε από τη στιγμή κατά την οποία το Νοέμβριο του 1920 έχασε τις εκλογές και δεν μπορούσε πλέον να επεμβαίνει στους συμμάχους. Και οι σύμμαχοι είπαν να ήδη από τον Νοέμβριο του 20, προσέξτε, να αποσύρετε το στρατό σας από τη Μικρά Ασία και να μην φέρετε τον Κωνσταντίνο. Αν φέρετε τον Κωνσταντίνο, θα έχετε να κάνετε με εμάς. Και φέραν τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, είναι μερικοί που λένε ο Βενιζέλος επίτηδες έκανε τις εκλογές για να τις χάσει, γιατί λέει τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό. Ο Βενιζέλος πίστευε, έχοντας δημιουργήσει με τη συνθήκη των Σεφρών την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, πίστευε ότι οι Έλληνες θα ψηφίσουν υπέρ του Βενιζέλου. Αλλά δεν ήταν μόνο οι Έλληνες που ψήφισαν. Υπήρχαν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη Εβραίοι, οι οποίοι όλοι φοβόντουσαν τον εθνικισμό του Βενιζέλου και ψήφισαν εναντίον του. Υπήρχε επίσης μεγάλη δυσαρέσκεια στον εντόπιο πληθυσμό, διότι μετά την εξορία του βασιλιά Κωνσταντίνου, οι χωροφύλακες του, οι κριτικοί στη Θεσσαλία, στην Παλιά Ελλάδα, είχαν σκληρή στη συμπεριφορά τους απέναντι στους Έλληνες και δημιούργησαν μια απέχθεια απέναντι στον Βενιζέλο και στον Βενιζελισμό. Μια εχθρότητα. Θεωρούσαν ότι ήταν η περίοδος τυραννίας εκείνη κατά την οποία ο Βενιζέλος
Βενιζέλος ήταν στην εξουσία. Παρότι ο Βενιζέλος ο ίδιος δεν έφταιγε, δεν ήταν, ήταν φιλελεύθερος. Αλλά οι διάφοροι παράγοντες δημιούργησαν αυτό το συνέστημα και έτσι έχασε τις εκλογές. Ταυτόχρονα, οι Γάλλοι είδαν ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν την κοινωνία και άρχισαν να έρχονται σε επαφές και συμφωνίες με το κοινό. Οι Ιταλοί, οι οποίοι ήταν πολύ δυσαρεστημένοι, οι Ιταλοί για να μπουν στον πόλεμο τους είχαν υποσχεθεί τη Σμύρνη, καταλαβαίνετε. Οι Ιταλοί μπήκαν στον πόλεμο θεωρώντας να πάρουν όλη την περιοχή της Μικράς Ασίας απέναντι τα Δωδεκάνησα και τη Σμύρνη μέσα. Και είδαν ξαφνικά να μπαίνουν οι Έλληνες στη Σμύρνη. Και ήταν φωσφόδρα δυσαρεστημένοι. Οπότε, τι κάνανε. Αφήναν τους ψέλτες να μπαινοβγαίνουν ανεμπόδιστα στην περιοχή που είχαν οι Ιταλοί, έτσι ώστε ο ελληνικός στρατός, αμυνόμενος κατά των ψελτών, των ατάκτων αυτών στρατιωτών, σαν στρατιωτικών τμήματων, τους κυνηγούσανε και αυτοί μπαίναν στην Ιταλική περιοχή που δεν είχε δικαίωμα να πάει η Ελλάδα, ο ελληνικός στρατός. Και έτσι ξενάχωναν την άλλη μέρα. Απ' την άλλη, μεριά, ο Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ ο ελληνικός στρατός τον νικούσε διαρκώς, αυτός δεν παραέμενε στις θέσεις για να νικηθεί ο Ρωσιός, έκανε πιστοχώρηση. Έβρισκε νέες εταιρείες, πήγαινε από αλλού χτυπούσε. Ξανά χτυπούσε. Δεν ήταν τελειωτικό το χτύπημα, γι' αυτό και πήγανε ως την Άγκυρα. Έξω από την Άγκυρα, 60 χιλιόμετρα, 67 χιλιόμετρα, έξω από την Άγκυρα, ο ελληνικός στρατός. Γιατί έπρεπε να χτυπήσει το κύμα, το κυνηγούσε. Και αυτό ήταν από στρατηγική άποψη το αίτιο της καταστροφής του στρατού μας, της υποχώρησης. Η μεγάλη επέκταση του μετώπου. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν οι διάφορες μονάδες μεταξύ τους. Ιδιαίτερα στο Αφιό Καραχισά, όπου υπήρχε μία μύτη έτσι εκεί, στα υψώματα ήταν οι Τούρκοι. Και από κάτω ήταν οι Έλληνες και δεν αστείλουν κάποιον να διώξει από εκεί τους Τούρκους από τα υψώματα. Τελικά η πρώτη επίθεση μαζική έγινε εκεί. Και έγινε με τι. Ένας Έλληνας στρατηγός είπε ουδέποτε που πολέμησε και στα Βαλκανικά, στους Βαλκανικούς πολέμους του παντού, πρώτη φορά είδα τέτοιο βομβαρδισμό, τέτοιο σφοδρό βομβαρδισμό. Γιατί, πού τα βρήκε ο Κεμάλ τα κανόνια? Από τη Σοβιετική Ένωση. Η Σοβιετική Ένωση, θέλοντας να μην έχει ανθρώπους της ΑΝΤΑ που ήταν εχθρικά διακείμενοι προς το καθεστώς, θεωρώντας τον Κεμάλ επαναστάτη, ο Λένιν τον θεωρούσε επαναστάτη και τον βοήθησε με πολύ χρήμα και πολλά όπλα και βαρύ οπλισμό. Αν δεν υπήρχε ο οπλισμός εκ μέρους της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν αμφίβολο εάν θα μπορούσε να νικήσει τον Κεμάλ. Κύριε Καρδινά, ναι. Να βάλετε μία τελεία. Γιατί να προχωρήσουμε. Και αυτά βασικά ήταν τα αίτια της μικρασιατικής καταστροφής. Τώρα, οι συνέπειες, βιαστικά αφού με επηρεάζουν τόσο πολύ, οι συνέπειες βέβαια σε θύματα ήταν τεράστιες. Ιδιαίτερα ο κλήρος πλήρωσε πολύ έντονα. Την Ιωνία, από τους 400 τόσους ιερωμένους, οι 300 τόσοι μαρτύρησαν. Οι 5 εθνομάρτυρες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι έγιναν άγιοι, με πρώτο πρώτο τον Χρυσόστομο. Παρόλα αυτά, παρά τα θύματα τα οποία ήταν πάνω από 300.000 στον πληθυσμό, παρά το ότι ένα εκατομμύριο και μισό περίπου
πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα το 5 Εκατομμυρίων. Παράτησαν τις δυσκολίες αντικειμενικές για την εγκατάστασή τους, παρά την εχθρότητα την ιδεολογική που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος λέει, όχι μόνο δεν τους συμπαθούσαν, όχι μόνο οι ντόπιοι, όχι μόνο δεν ήταν ουδέτεροι στα συναισθήματά τους, αλλά τους αντιπαθούσαν βαθιά. Το σκέφτομαι αυτό μερικές φορές, τρομάζω και ανατριχιάζω ακόμα, λέει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, με τη γνώση, τις ικανότητες που είχαν, την όρεξη για δουλειά, παρά τα θύματα που είχαν από αρρώστιες, λόγω της κακών συγκυριών, κατάφεραν να δώσουν όθηση στη γεωργία, στη βιομηχανία, σε όλους τους τομείς, ανταποκρινόμενοι έτσι, δίνοντας νέα όθηση και προόδου στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενοι έτσι στη βαριά κληρονομιά που είχαν από τη Μικρά Ασία, την κληρονομιά από την ελληνική, που από την αρχαιότητα καλλιέργησε πρώτη αυτή τις επιστήμες, τη φιλοσοφία. Ποιος ήταν ο πρώτος ιστορικός, ο Ηρόδοτος, να την κάνει κασό. Ο φιλόσοφος, όπως ο Λεύκηπος, ο οποίος είναι ο πρώτος ατομικός επιστήμων. Όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος και οι μαθητές του, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης, και ο μαθητής αυτών, Αναξαγόρας, ο οποίος μετέφερε την επιστημονική φιλοσοφική οθωμανική σκέψη στην Αθήνα, έχοντας μαθητές τον Περικλή, τον Σοκράτη, τον Αριστοφάνη, τον Σοφοκλή και την ελίτ, την πνευματική των Αθηνών. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, την κληρονομιά των Αγίων, γιατί οι Άγιοι της Χριστιανοσύνης, οι πιο πολλοί, οι Ορθόδοξοι τουλάχιστον της Χριστιανοσύνης, γεννήθηκαν στην Μικρά Ασία και μάλιστα στην Καπαδοκία. Δεν υπάρχει μέρος του κόσμου με μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού σε Αγίους από την Καπαδοκία και από την Μικρά Ασία. Μέχρι και τα πιο πρόσφατα χρόνια, μέχρι και τους Αγίους Νεομάρτυρες, από παλιά, από τους μεγάλους πατέρες, εδώ κοντά έχουμε τον Αχίλιο, τον Κωνστάκη της Λάρισσας, που είναι Καπαδόκης στην Καταλογή. Έχουμε τους μεγάλους πατέρες, τον Αμφιλόχιο, τον Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Γρηγόριο τον Νήσις. Έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, το καταπληκτικό αυτό Άγιο που τον λατρεύουν ακόμα και οι μουσουλμάνοι. Αυτόν που είναι προστάτης της αγγλικής βασιλικής οικογένειας, της γεωργίας, που είναι ο παιδικός σταυρός της σημαίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέλος του λοιπόν, δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο αριθμός. Είναι που πέστη αριθμός, που πέστη αριθμός των Αγίων αυτών πατέρων, οι οποίοι συγκροτούν τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας, όπως αυτός βόλιασε τη σύγχρονη Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Το δικαίωμα να διδάξουμε και στα προπτυχιακά. Λοιπόν, θα σας περιμένουμε και εκεί. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία η δήλωσή σας, η αφήγησή σας, τα ιστορικά σας τεκμήρια. Νομίζω ότι συνεπήραν το καθένα ξεχωριστά. Μας δώσατε την πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να πω ότι και το δικό σας θέμα ήταν τόσο διαχρονικό όσο ποτέ μέσω της προπαγάνδας. Αυτό που συμβαίνει και σήμερα και το βλέπουμε συνεχώς στα δελτία ειδήσεων, αυτό που συμβαίνει με τη γείτονα χώρα. Να πω επίσης ότι μας δίνετε την καταπληκτική δυναμική να προχωρήσουμε στον πατέρα Μητροφάνη, ο οποίος έχει ένα θέμα τόσο πολύ κοντά σε αυτό που μόλις αναφερθήκατε, το οποίο έχει άμεση σχέση με την μετασχετική καταστροφή και τον κλήρων. Οπότε, πατέρα, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστούμε. Ο
ευχαριστώ πρωτίστω στην Ιερά Μητρόπολη που μου έδωσε την ευκαιρία να μελετήσω λίγο περισσότερο τα γεγονότα και το ιερό του το θεωρώ και ιερό καθήκον να μιλήσω για την Εκκλησία ω εγώ κληρικό. Γιατί πολλέ φορέ το έργο τη Εκκλησία μπαίνει στο περιθώριο. Ενώ ο άνθρωπο διψάει για σκάνδαλα στην Εκκλησία, δυστυχώ δεν προβληματίζεται και δεν ψάχνει να δει το τι προσέφερε η Εκκλησία για το έθνο. Και αυτό είναι κάτι που μα λυπεί ιδιαίτερα. Χωρί λοιπόν πολλέ εισαγωγέ, θα πάρω το έργο σα πίσω. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο ποίημα που διάβασα στον Τζόσεφ Χόρτον, τον οποίο προανέφερε η κυρία καθηγήτρια δίπλα μου, ο οποίο λέει: «Στολίδη και βασίλισσα τη θάλασσα των νήσων ήταν η Σμύρνη, η όμορφη πόλη, η πόλη η ιερή, που τα κεριά τη έλαβαν στα ουράνια, ω Σμύρνη πόλη χριστιανική. Είναι οι κοντολογρούστε άφωνοι και νεκροί, η μουσική βουβή και οι τραγουδιστέ νεκροί, στη Σμύρνη την κατεστραμμένη. Με φωτοστέφανο έστρεψαν τον επισκοπό τη, με τα λευκά μαλλιά του ματωμένα, ω Σμύρνη πόλη μαρτυρική. Την πίστη της εκράτησε στον χριστιανισμό, από τον πολύ καλπό ως τον Άγιο Χρυσόστομο, η Σμύρνη, ο πόλη πενεμένη. Η φετινή χρονιά, αγαπητή μου, με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την μικρασιατική τραγωδία, φωτίζει και αφυπνίζει τη συνείδηση των Ελλήνων με το αρισμό του νερό της μικρασιατικής τραυματικής εμπειρίας του εξεριζωμού και της βιοπραγίας. Σε όλη την ελληνική επικράτεια, ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις ανακαλούν στη μνήμη μας γεγονότα που ίσως για κάποιους αφελείς αποτελούν μία ακόμη σελίδα στους χωρισμένους τόπους της ιστορίας. Για τον Έλληνα όμως, και δει τον χριστιανό Έλληνα, η σελίδα αυτή θα αποτελεί κοφτερή μάχαιρα που άφησε πηγές ανοιχτές σε εθνικό, πνευματικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Θα παραμένει ορόσημο και υπόθεση ανοιχτή αφού οι πολιτικές υπερκατησμού τις ημέρες που πατήσουμε, οι εκβιασμοί, οι παράλογες διεκδικήσεις ελλαδικών εδαφών εντείνονται στις μέρες μας με απρόβλεπτες εξελίξεις. Το τίμημα που πλήρωσε ο εθνισμός της Μικράς Ασίας υπήρξε βαρύ και πολύπλευρο. Οι παραστάσεις που αφηγούνται οι ιστορικές καταγραφές δεν είναι εύκολο να παραδοθούν στη ρήφη του παρελθόντος. Διώξεις, σφαγές, λαϊκασίες, μαρτύριο και πλήθος άλλων βαρβαρότητων έναντι του ελληνικού και αρμενικού βεβαίου στοιχείου χρωματίζουν με μεγάλα χρώματα τον γεωγραφικό χάρτη της Ανατολής την περίοδο που εξετάζουμε. Αν θελήσουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και πιστώσουμε ότι ο ελληνισμό τη Μικρά Ασία παρέμεινε συμπεριλαμβανομένο στου Οθωμανού για 5,5 ολόκληρου αιώνε. Από τα μέσα του 14ου αιώνα έω το 1918 η ζωή των Ελλήνων ήταν πολύ δύσκολη. Ζούσαν μέσα στο κέντρο τη τυραννία, ανάμεσα σε αλευθίσκου, σε συνθήκε εξωτερικέ με υπερβολικέ φορολογικέ επιβαρύνσει, συστηματικού διωγμού. Μα κυρίως το βιασμό της ενήλικης για την απλόνητη πίστη προς τον Ιησού Χριστό. Μια ισχυρή πίστη, ζυμωμένη με τη ζωή του Έλληνα που ήταν δύσκολο να τις εριζώσεις. Τα εδάφη της Μικράς Ασίας είχαν την ιδιαίτερη ευλογία του Θεού να διαμοριστούν από πολύ νωρίς με το χαρμόσυνο ευαγγελικό μήνυμα. Στα χώματα της αυτά πεπάτησαν οι Απόστολοι, οι οποίοι εργάστηκαν με εκταπάρνηση ζήτω και ο ομολογιακός στέρνος απεσταλμένοι από τον αληθινό Θεό να σπίνουν τον λόγο του και να μεταλαμβαδεύσουν την αιωνιότητα στις ψυχές των ανθρώπων. Έπειτα, στα μέρη της έδρασαν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, σε αυτήν συνήλθαν οι οικουμενικές σύνοδοι για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, διαφυλάσσοντας την ορθή πίστη στον Ενδριάδη Θεό. Η γη αυτή ανέδειξε τους πρώτους μάρτυρες της πίστεως. Σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο έκανε να μαρτυρήσει πλήρως και λαός για την ελευθερία της πίστης και του κέντρους κατά τη μεγαλύτερη ελληνική προετοιμασία. Πρώτοι μεταξύ των Ελλήνων που υπέστησαν τη διοκούσια την ελληνική, συνειδητή και στοχευμένη πολιτική πράξη ήταν αυτή, αφού η Εκκλησία και οι εκπρόσωποι της αποτελούσαν ιδέες για τον πολύπαθο ελληνισμό. Ήταν τα μόνα ιδεώδη στα οποία οι Έλληνες και οι Κρασιάτες μπορούσαν να στηριχθούν και να πιστέψουν χωρίς να διαψευστούν. Στη σύντομη αναφορά μας θα γίνει εύκολα αντιληπτό ότι η προσφορά της Εκκλησίας στη θλιβερή περίοδο του
1922 είναι τεράστια και διαφυσίλη. Εκπληρώνεται από τις περιπτώσεις πλήθου σπυρικών που έχησαν το αίμα του Ζημιακάπου του Χριστού, την υπεράσπιση του θυμίου του και τη διατήρηση του μεγαλύτερου ρόλου του Θεού προς τον άνθρωπο και την ελευθερία του. Πρώτος, στη συνάντηση του θέματός μας, ο κορυφαίος μάρτυρας της Εκκλησιαστικής Τραγωδίας, ο Άγιος Χρυσόστομος, επίσκοπος της Μύρνης. Ο εκκλησιαστικός άνδρας που αγωνίστηκε τόσο καλή άνοιξη και έπεσε καλλιτικά για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, προσωποποιώντας τον πλήθος εκείνων που σφαγιάστηκαν και μαρτύρησαν στην περιπέτεια που έζησε ο χριστιανικός εκκλησιασμός στην νεότερη ιστορία. Φλογερός και ακούραστος ιεράρχης, γνήσιος πατριώτης και οραματιστής ενός καλύτερου ελληνισμού, έσβησε παρακαλώντας και κυβαρώντας για βοήθεια και σωτηρία του κοινίου του και όχι μόνο. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να αναπτύξουμε αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία του χριστιανικού. Η έντονη χριστιανική του δράση είναι γνωστή όπως γνωστές είναι οι θεολογικές και χριστιανικές του αρετές. Οφείλουμε ωστόσο να μνημονεύσουμε, έστω και αποσπασματικά, την επανεστατική και μαχητική του δράση έτσι όπως είναι καταγεγραμμένη από έγκυρες ιστορικές πηγές. Πώς μπορούν να λησμονήθουν τα προφητικά του λόγια κατά την επίσκοπο δράμα σε χειροτονία του τον Μάιο του 1902, τότε στην αντιφώνησή του προς τον χειροτονήσαντα Πατριάρχη Ιωαννίου του είπε: «Εν όλη την καρδία και εν όλη την διανία, θα υπηρετήσω την Εκκλησία και το χέρος και η μήτρα την οποία εάγει εχείρε σου εν απέφεσαν τη κεφαλή μου, εάν δεν πρόκειται να απολέσει ποτέ την λαμπιδόνα των λίθων τη, θα μεταβληθεί σαν κάθετο στέφανο μάρτυρο ιεράρχη». Ύστερα από 8 χρόνια έντονη πνευματική δράση στη Γράμμα, το 1910 η Εκκλησία τον καλεί να πεινάμει την Επισκοπή της Μύρνης, το χώμα της οποίας θα ποτιστεί από το αίμα του μαρτυρίου του. Εκεί η έλευσή του προκαλεί σεισμό. Ουδέποτε εκλογή Μητροπολίτου δεν χαιρετίστηκε με τόσο άγνωστο και ανυπόκριτο ενθουσιασμό. Αμέσως αρχίζει το έργο του, ασυντήμαστος με την πολιτική εκλογισμού, τις συνεχείς πιέσεις και το διωγμό των Ελλήνων. Πρωτοσταθεί στον αγώνα για την υπεράσπιση του ελληνικού στοιχείου. Η δράση του επαναστατική και ασταμάτητη. Γράφει ο επίσκοπος, διδάσκει και εκφωνεί πύρινους λόγους, βλέποντας τα ελληνικά και χριστιανικά ιδεώδη να παξιώνονται. Καταγγέλει διεθνώς τις βιοπραγίες των Τούρκων σε βάρος των Ελλήνων. Πλήθος επιστολών προς τις μεγάλες δυνάμεις μεταφέρουν τη σπαραχτική του κραυγή για άμεση επέμβαση και διάσωση των Ελλήνων χριστιανών από την τουρκική απειλή. Γράφει εκθέσεις μέρα και νύχτα. Τρεις δαχτυλογράφοι δεν προλαβαίνουν να καθαρογράψουν τα κείμενά του. Όλος ο πολιτισμένος κόσμος ενημερώνεται για τις θηριωδίες των Τούρκων. Συντάσσει σχέδιο και οργανώνει ο ίδιος την υπηρεσιατική άμυνα, την οποία δυστυχώς καθιστούν ανενεργοί ο ύπατος αρμοστής Αριστείδης Τελειάδης και ο αρχηγός του στρατού της Μικράς στη Μικρά Ασία. Οι πηγές αναφέρουν ότι ο επίσκοπος Χρυσόστομος επιτίθεται με ασυνήθιστη δημήτρητα στη μανία των Τούρκων. Στο σημείο αυτό, να θυμηθούμε τον μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη Ηλία Βενέζη, ο οποίος έζησε την έναπα της πυρασιακής καταστροφής και στο βιβλίο του Μικρασία Χέρε, γράφει για τον Σμύρνης Χρυσόστομο. Η δράση του στον καιρό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στον καιρό των διωγμών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και στη διετία του 1920-22, τον είχε αναδείξει πρώτο στόχο. Αυτός ήταν ο ηγέτης, ο εθνάρχης, η ψυχή της ελληνικής Μικρασίας. Με όλες αυτές τις ενέργειες όμως έγινε όντως ο πρώτος στόχος. Το γενναίο του φρόνημα και ο αδιάκοπος αγώνας τον οδηγούν στην εξορία. Γνωστές τακτικές που δίδωσε η Εκκλησία στο παρελθόν, κάθε φορά που δεν συνεβάστηκε με τα διπλωματικά και πολιτικά παιχνίδια και συμφέροντα. Με βίαιο τρόπο μεταφέρεται την 21η Αυγούστου του 2014 στην Κωνσταντινούπολη. Το πρόβλημά του όμως και εκεί άκαμπτο και αποφασιστικό. Αλλεπάνοντες εκκλήσεις για ενίσχυση της ελληνικής άμυνας, έντονες διαμαρτυρίες για τη συντηρητική και παθητική στάση των συμμάχων του Πατριαρχείου, δυστυχώς σε όλα κλειστά. Το Νοέμβριο του 1918 βρίσκεται την ευκαιρία και επιστρέφει με το αντιτομιλικό Λέων στην Μητρόπολη του στη Σμύρνη και ένα χρόνο μετά την 1η Μαΐου του 19. Λαμβάνει πρώτος από τον κυβερνήτη του Θωρικτού Αβέροφ
το χαρμόσυνο άγγελμα της άφηξης της Σμύρνη ελληνικών πλοίων προς ενίσχυση της ελληνικής άμυνας κατόπιν εντολής του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΕΝΤΑΤ. Με ενθουσιασμό κοινοποιεί αμέσως στο μέγα μήνυμα στα δύο κοινοτικά σώματα της Σμύρνη, στην Δημογεροπία και την Κεντρική Επιτροπή, και την επομένη ο Επίσκοπος Γονιμετής και πλέον ευλογεί την ελληνική σημαία, υποδεχόμενος τους ελευθερωτές. Το όνειρό όμως της ελευθερίας δεν έμενε έπιση για πολύ. Η συμμαχική πολιτική είναι πλέον ξεκάθαρα αντίθετη και ανταγωνιστική προς τα συμφέροντα του ελληνισμού στην Μικρά Ασία. Ο Χρυσόστομος πιάνει πάλι μέσα στις επιστολές και περιγραφήματα προς πάση κατεύθυνση, προσπαθεί να προλάβει την ηρεία εισβολή των Τούρκων και την παράδοση του ελληνικού λαού στη μανία τους. Ο ίδιος, όπως προανεφέρθηκε, είχε συγκροτήσει την εκκλησιακή άμυνα σε τελευταία προσπάθεια να προασπίσει τα πάτρια, να οργανώσει τον λαό και να ενισχύσει τον ελληνικό στρατό. Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, η Μητρόπολη Σμύρνης ενισχύει τον ελληνικό στρατό, τονώνει το ηθικό των Ελλήνων, βλέποντας και ενισχύει, βλέποντας τις προθέσεις της τεχνικής πολιτικής. Την περίοδο αυτή που η Εκκλησία κηρύττει τη στεναρά την Ομόνοια και τη συνένωση θρησκευτικών, πολιτικών και στρατηγικών δυνάμεων του ελληνισμού για μια ισχυρή και επιτυχή αντίσταση στην τουρκική απειλή στην Αθήνα, το Σαράκι της Δικόνιας μεταξύ περιζελικών και βασιλικών γίνεται πρόσκομα στην αναστήλωση του φωνήματος του λαού. Παρ' όλα αυτά, ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο Αρμένιος Επίσκοπος και ο προϊστάμενος της Ευαγγελικής Εκκλησίας Σμύρνης Ξενοφών ενώνουν την αγωνία του την προσευχή τους, κάνοντας έκκληση στον πρόεδρο του Πανχριστιανικού Συνεδρίου της Νέας Υόρκης για βοήθεια, καθώς όπως γράφουν στην επιστολή τους, ότι οι χριστιανοί δεν θα υπάρχουν πλέον εν τη Μικρά Ασία και θα συντελεστεί ούτω πλήρως το αποτρόπαιο έγκλημα της υπόλοιπης καιρούς εξαφανίσεως των χριστιανών της Ασίας δια της τουρκικής μάχαιρας, ίση των ζωφερών έργων αξάμενων το 1453 ή των πεπρωμένων να συντελεστεί κατά το 1922. Γι' αυτό λοιπόν τους λέει, δότε ούτω την εντολή και ενισχύσατε να σώσει τη ζωή των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας και την τιμή της χριστιανοσύνης της Ευρώπης και της Αμερικής. Μάται εσύ ενίσχυση για βοήθεια, κούφιες υποσχέσεις για στρατιωτική ενίσχυση του ελληνικού στρατού, ο οποίος τελικά αναγκάστηκε σε άκρατη φυγή, καθώς τα γερμανικά στρατεύματα στις 13 Αυγούστου του 22 επιτίθενται στο μέτωπο μαφιών Καραχισάρ, σπέρνοντας τον πανικό στους Έλληνες που φεύγουν μεταδεκμένοι από τις πόλεις και τα χωριά τους στη Σμύρνη για να γλιτώσουν τη σφαγή. Το μέτωπο καταραίει και η τύχη των Ελλήνων φαίνεται πρώτη διαγραμμένη. Αγγλία και Γαλλία στις παρακλήσεις του μάχη του ιεράρχη της Οστόπου απαντούν με αόριστες και ψευδείς υποσχέσεις. Ο ίδιος ακόμα και την τελευταία στιγμή αποστέλνει επιστολές διαμαρτυρίας στην Ελλάδα για τις μεγάλες δυνάμεις. Κύπνιο άσμα η επιστολή προς τον Βενιζέλο στις 25 Αυγούστου του 22 μέσω του κυβερνήτη τότε των Κυλικού Λίμνος. Ζητά για τελευταία φορά την προστασία της Μικράς Ασίας. Όταν έφτασε στο παραμύθι της επιστολή, ο αγωνιστής ιεράρχης ήταν ήδη νεκρός. Κάθε προσπάθειά μου για τη διάσωση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας έπρεπε στην κοινωνία μετά την άλλη. Η στρατιωτική ενίσχυση της Μικρασιατικής Άμυνας ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Ακόμα και όταν στις 24 Αυγούστου φτάνουν στο λιμάνι της Σμύρνης από τη Ρεδεστό, 3 επίτακτα πλοία για τη μεταφορά στρατού, οι στρατιώτες αρνούνται να πολεμήσουν, κηρύσσοντας μια μορφή απευθείας πολέμου. Στο διάστημα αυτό οι πολιτικές αρχές αφουγκράζονται την εξέλιξη των γεγονότων και φροντίζουν για τη δική τους εσωτήρια έξοδο από τη Μικρά Ασία, ενώ δίπλα στον ετοιμαζόμενο λαό βρίσκεται μόνο ο κλήρος με πρωτοστάτη του Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Πολιτικοί, αρχιερείς, πρόξενοι, ακόμα και καθολικοί επίσκοποι και άλλοι αξιωματούχοι πιέζουν τον επίσκοπο της Σμύρνης να διαφύγει για να γλιτώσει από την τουρκική μανία. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ανέκδοτος, όλοι φεύγετε και όπως κάποιος πρέπει να μείνει, θα απαντήσει. Όταν ένα απόσπασμα πολιτοφυλάκων αποστέλλεται για να διασώσει τον Μητροπολίτη, εκείνος ευχαριστώντας τον επικεφαλή συμβάλλον του προξενείου, καταλήγει. Ευρίσκομαι μέσω των πιστών μου και εδώ οφείλω να παραμείνω. Παράδοση του ελληνικού κλήρου, αλλά και η υποχρέωση του καλού μημένους, είναι να παραμείνει με το ποιμιό του. Ως εκ τούτου, το μαρτυρικό τέλος του ιεράρχη ήταν αναπόφευκτο,
Στις 27 Αυγούστου του 22 νωρίς το πρωί ο Χρυσόστομος πορεύεται προς τον ναό της Αγίας Φωτεινής. Θα τελέσει την τελευταία του θεία λειτουργία. Το ποιμνιό του τρομαγμένο, απελπισμένο, ακούει από το στόμα του κάτω από την νηστεία του Μητροπολίτη Σμύρνης από την ωραία πύλη λόγω συγκλονιστικό και παρήγορο. Η θεία πρόνοια δοκιμάζει την πίστη μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώρα αυτή. Είσαστε χημία σαν να φέρει ο καλός δευτικός και είστε δοκιμασία ο καλός χριστιανός. Προσέξτε τα αδελφοί μου και θα παρέλθετε το τέλειο του. Θα είδω τον πάνω καλά συνέδρας και θα ευλογήσω με τον Θεό. Θα ρίγω όσοι πρέπει τις καλούς χριστιανούς. Τις τελευταίες φορές είναι συνηθή της αφιερώτησης του ποιμνιώτου. Μοιράζει πρόβλημα, επιμένει με τελικές περικοπές και στο τέλος θα ανέβει στο λειτουργικό μέγαρο όπου θα κάψει αρχεία και έγγραφα της μικρές ελληνικής άνοιξης. Η πορεία προς το μαρτύριο είναι και χαραγμένη μέσα του, αλλά ακόμα και αυτή τη στιγμή ο θαραλέος αρχιερέας επέζεται από τις θρησκευτικές αρχές. Ο φούρανος σαλής της Αιγής τον διαλάσσει ως ανώτατο εκκλησιαστικό ηγέτη όπου ήταν ο Χρυσόστομος και πνευματικός υπεύθυνος για τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης, να συντάξει μια προκήρυξη που θα καθησυχάσει τον χριστιανικό λαό, συστήνοντας την παραμονή στα σπίτια του και την παράδοση των όπλων, με την ψευδή διαβεβαίωση ότι κάτι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Γυρίζει στην Μητρόπολη του χαρούμενος ο Δεσπότης και φωνάζει με συγκίνηση «Έσωσε τον κόσμο μου». Όμως το απόγευμα της ίδιας ημέρας συλλαμβάνεται από τον Νουρενή Πασά με δύο ακόμα δημογέροντες. Του γνωστοποιείται η θανατική καταδίκη με την κατηγορία ότι εμφάνιζε τον ελληνικό εθνικισμό, κράτησε την ελληνική στάση και θεωρείται υποστηρικτής της μικρής ελληνικής άμυνας. Το βράδυ θα το περάσει στη φυλακή και τα ξημερώματα θα θανατωθεί ως έμαχος εσχάτης προδοσίας, καθώς όπως λέει το κατηγορητήριο, ως ο Οθωμανός υπήκοος υπηρέτησε μετά φανατισμού την Ελλάδα πρωτοστατήσας εις πάντα εναντίον του λουκικού καθεστώτος κατά το τριετές διάστημα της ελληνικής κατοχής. Οι μαρτυρίες για το φρικτό μαρτύριο του Εθνάρχη Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Καλαφάτη είναι πολλές και περιγραμμένες σε πολλές διηγήσεις πρωτογενών μαρτύρων. Παραθέτουμε μία από αυτές που πραγματικά αξίζει να την ακούσετε, ίσως την πιο συγκλονιστική, η οποία έχει έρθει διεθνούς εγκυρότητας και επιστημονικής βαρύτητας, και είναι η μαρτυρία του σπουδαίου ακαδημαϊκού και αρχαιολόγου Γεωργίου Μιλωνά, και την οποία παραθέτω αυτούσια. Κατά τις τελευταίες ημέρες, λέει ο αρχαιολόγος, του Σεπτεμβρίου του 22, μια ομάδα φοιτητών του International College της Σμύρνης και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απέσιο υπόγειο, σε ένα από τα αποκοτρούχνια του Διοικητηρίου της Σμύρνης. Σε αυτόν ήταν ασφυκτικά στυπωμένοι Έλληνες χριστιανοί εχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνατο. Τις βραδινές ώρες φύλακες με επικεφαλής έναν τουρκοκρίτα παρελάμβαναν θύματα και τους επιφέτησαν. Στις 5 το απόγευμα της τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρίου, ο τουρκοκρίτης εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος?» με ρωτά. «Αυτή την τιμή είχα», το απαντώ. «Και οι άλλοι που τα αφήσαν μαζί σου είναι φοιτητές?» «Ναι», του λέω εγώ. «Γρήγορα μαζέψε τους και φέρτους εδώ». «Ελάτε μαζί μου έξω», λέω στους συντρόφους μου. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας, εμπρός με θάρρος». Ποια ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον τουρκοκριτικό να λέει «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω. Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι είναι στο κουτρούμι, γιατί έφεραν κι άλλους που δεν έχουν χώρο να τους τυπάξουν. Θα σας σώσω σήμερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοηθήσει να δυσμονήσω μια τρομερή σκηνή που αντίθεσε από τα μάτια μου, σκηνή στην οποία έλαβα κι εγώ μέρος». Και συνεχίζει. «Παρακολούθησα το χάλασμα του δεσπότη σας. Ήμουν με εκείνους που τον τύφλωσαν, που του έβγαλαν τα μάτια και εμπόδιο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά στα σοκάκια του από μαχαλά. Τον ξυλοκοπούσαν, τον έβριζαν και τον πετσόκοπαν». Βαθιά εντύπωση μου έκανε και άρχισε καστο παραμένει η στάση του. Στα μαρτύρια του που υπέβαλαν δεν αντίτανε φωνές με παρακλήσεις και κατάρες. Το πρόσωπό του κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα των ματιών του, το πρόσωπό του είχε στραμμένο προς τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν υπούε το πέρα από την περιοχή του. «Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλεγε?
ναι, ξέρω το απήντησα. Έλεγε πάντα άγιε άφες αυτής, που γαρίδες εν διούσι. Δε σε καταλαβαίνω δάσκαλε, πάντα πειράζει. Από καιρού σε καιρό, όταν μπορούσε, ύψωνε κάποιος το δεξί χέρι και ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος παθιώτης που αναγνωρίζει τη χειρονομία της ευλογίας, μανιάζει και με το τρομερό μαχαίρι κόβει τα δύο χέρια του δεσπότη. Εκείνος οριάζει με στιγματωμένη γη, με στεναγμό που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στεναγμός ανακουφίσεως παρά πόνο. Τόσο τον λυπήθηκα τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι του να αποτελείωσα. Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα, ελπίζω πως θα σας εικάσω. Γι' αυτό σας χάρισα τη ζωή. Και πού τον έθαψα, ρωτήσαμε εμείς με αγωνία. Κανείς δεν ξέρει πού έπεσα το κομμουνικασμένο του κορμί. Ο τρόπος θανατώσεως του Μητροπολίτη Σμύρνης, σωστό, από πολλούς χαρακτηρίστηκε άνομος. Και αυτό είναι αλήθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι το δικαστήριο ανεξαρτησίας που τον δίκασε είχε ως τρόπο εκτέλεσης της θανατικής μεταδικής των απαγχωνισμών. Ανταυτού όμως, ο Νουρεντίν Πασάς έκανε ως κατάλληλο να παραδοθεί ο ιεράρχης στο μανιασμένο όχλο, από τον οποίο και χρεβάστηκε, χτυπήθηκε, του ξερίζωσαν τα γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη, αυτιά και γλώσσα, και το επαγγοστάλλαν το κεφάλι του, το έμειξαν στην πατερίτσα του και το περιέφεραν στους τυποπαχαλάδες. Και βέβαια, στην πορεία του μαρτυρίου του μαζί με τον Επίσκοπο Σμύρνης, ακολούθησε κληρική κάθε παθμίδας. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε πλήρη αναφορά για κάθε κληρικό, ωστόσο μια πολύ συνοπτική θα γίνει ρασοφόρμα γνωριστών αναφορά, η οποία έχουν τα παρέμβαση. Έχετε δύο λεπτά. Ωραία. Μητροπολίτης Συμφωνίου Προκόπιος, ο οποίος καθώς πρωτοστάτησε στην αναχέτηση της προσπάθειας των Νεοτούρκων να οργανώσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ανεξάρτητη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παρέδωσε την ψυχή του απομονωμένος στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, στην Κεσάρια. Η ιερέα μελέτη ως του νέου της Ευαγγελιστρίας που σταυρώθηκε στον κορμό ενός πέφτου. Η ιεροδιάκονος Γρηγόριος του Μητροπολιτικού Ναού Αγίας Άννας στο Παρθενείο του Κάη και ζωντανός. Ο ιερομάρτης Πατήρ Γιώργος Καρασταμάδης από την Αγία Παρασκευή της Κρήτης, ο οποίος έγκαιρος, υπέρκυρος και έγκαμος ιερέας, εφημέριος του Ναού των Αγίων Τεσσαράκων των Μαρτύρων, βρίσκει μαρτυρικό θάνατο από τους Τούρκους Τσέτες που μπήκαν την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέσα στο ναό. Ο ιερομάρτυρας βρέθηκε κείμενο σε ιστορία που είναι παλιμένο των κρανίων. Γρηγόριος, Μητροπολίτης Κοινωνιών, τον έθεψαν ζωντανό και μαζί του και ένα μέθο κληρικών. Αμπρόσιος, Μητροπολίτης Μοσχονησίων, του πετάλωσαν τα πόδια και τον κατατριμάχησαν. Μαζί του και 11 ιερείς και 2 αγνώστων στοιχείων. Ευθύμιος Επίσκοπος Ήλων, Πατρισσονοφός Ραπτάκης, ο οποίος μέσα στα παιδιά του μαρτύρησε και πάρα πολύ όλοι, πάρα πολύ κλινικοί, αφού ο χρόνος με πιέζει και εμένα και θα ακολουθήσω και εγώ το προσταγμά σας, θα πω ότι από τους Έλληνες κληρικούς στέλνους που θυσιάστηκαν κατά την μικρασιακή καταστροφή, αναφέραμε λίγα μόνο πρόσωπα και σε αυτά αναφερθήκαμε πολύ περιληπτικά. Στην περίπτωση αυτή ταιριάζει κάπως παραφρασμένος ο λόγος του Ιωάννου του Θεολόγου, το οποίος παραθέτει στο τέλος του Ευαγγελίου του. Έστειλε και άλλα πολλά όσα επίγησαν και έγινε στο κόμμα του 1922, άδεινα εάν γράφεται καφέ, ουδέν αυτόν είμαι τον κόσμο χωρίς υπεγραφόμενα βιβλία. Τα ματωμένα του γράσα, ο φωτισμός, η παιδεία, η διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς και ταυτότητας, η εψύχωση του ελληνικού λαού σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι η μεγάλη προσφορά αυτών των γενναίων στρατιωτών του Χριστού και της πατρίδας. Έζησαν, έπαθαν και μαρτύρησαν για τα μεγάλα μας ιδανικά, τον Χριστό και την Ελλάδα. Λόγοι, αλλά και αγράμματοι αρχιερείς και ιερείς καλλιεργούσαν στο συλλογωμένο πιστό λαό την αγάπη προς τη δέσποινη πατρίδα, του συντηρούσαν τη φλόγα της ελευθερίας και υπενθύμιζαν συνεχώς την καταγωγή του από σημαντικούς προγόνους. Η ποιμένουσα Εκκλησία, στη μεγαλύτερη εθνική συμφορά του νεότερου ελληνισμού, αντιστάθηκε με στένος στον Οθωμανικό Συγό, συμπαραστάθηκε στην θυσιαστικά συντοκιμασία του ελληνικού λαού και δεν επέτρεψε την ανήρωση της πνευματικής και εθνικής του ταυτότητας. Οι Μητροπόλεις έγιναν στρατόπεδα και καταφύγια για τους πρωτοστάτευτους χριστιανούς και αρμενίους. Η ξεριζωμένη προσφυγιά βρήκε στολή και παρηγοριά στη σκέπη της. Οι επίσκοποι και οι ιερείς της υπήρξαν και νέοι πρόμαχοι των ελληνικών δικαιωμάτων. Αγαπητοί μου, είναι πολύ μικρό το γεγονός να λησμονείται όλη αυτή η αγωνιστική δράση της Εκκλησίας για να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από παραχαράκτες της ιστορίας να τη θέσουν στο περιθώριο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχοντας των αιώνων,
ανέδειξε την Εκκλησία στην Μικρασία πολύ παθμέ σε δοκιμασίες και μαρτύρια, αλλά γι' αυτό και πολύ καρπή σε νεκροτική ανθοφορία. Ας θυμηθούμε μόνο τα λόγια του Κωνσταντίνου Οικονόμου, ο οποίος το 1919, μιλώντας με τους νέους των κοινωνιών, είχε τονίσει μεταξύ των άλλων: «Λέγω πρώτον ότι χρεωστείς, χριστιανέ, καθώς χριστιανός, να αγαπάς και να αγαπητείς την πατρίδα. Τόσο ιερών και θείων δώρων είναι η πατρίς αγαπητή, ώστε ένα των μεγίστων σημείων της μετά των ανθρώπων δικαία σοκής του Θεού γίνεται πολλά της υστέρησης της πατρίδος». Η Βουλή των Ελλήνων με ομόφωνη απόφαση ενισόρισε την 14η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως ημέρα θρησκευτικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, λόγω πολιτική και ιδεολογική οδηγού σκόπευα στην παρεμηνία των γεγονότων και ψεκάζουμε με αναισθητικό τη συνειδήση των Ελλήνων, προκειμένου τα θρυμμένα γεγονότα που δίωσε το έθνος μας να μπουν στις κορισμένες καλένδρες. Μήπως τελικά η περίοδος που ζούμε από εθνικής πλευράς δίνει να καταστεί χειρότερη από αυτές τις ανώσεως, του 1453 και του 22. Αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να μας διαψεύσει είναι η πίστη και η ελπίδα σε εκείνον που καθορίζει την ιστορία του κόσμου. Η αγάπη και το έλεος που διατηρεί ακόμη αιστείες πνευματικής αντίστασης. Υπάρχουν ακόμη οι Έλληνες που δεν έχουν προσκυνήσει τα ψευδοείδωλα του ελληνισμού και του κοσμοπολιτισμού, που γονατίζουν και προσεύχονται, ελκύοντας την χάρη και το έλεος του Θεού. Οφείλουμε να διατηρήσουμε άσπαστο το κατήλι της ιστορικής μνήμης, του μεγαλείου της θυσίας και της προσφοράς της Εκκλησίας μας, αντιστεκόμενη στη σύγχυση των συνειδήσεων. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνει αυτό που πολύ σοφά είπε ο Γερμανός εμπειρικός ποιητής Χόθερμπιν, ότι οι μεγάλες πράξεις, εάν δεν τις νιώθει ένας ευγενής λαός, πάβουν να είναι πλέον κάτι το μεγάλο, και οι υψηλές λέξεις, εάν δεν αντιχούν εις υψηλάς καρδίας, μαραμένα είναι φύλλα που σέρνονται στον Βόλγορο. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω έναν ξεχωριστά την κυρία Λιανιούτη. Πραγματικά σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Τον κύριο Τσιλόπουλο. Είμαστε σφουγγάρια μπροστά σας και προσπαθούμε όσο περισσότερο να απορροφήσουμε τη γνώση. Δεν σας κοντεύουμε. Παντέτερα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας περάσουμε έξω που υπάρχει το δεύτερο μέρος, όπου θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος και θα υπάρξουν και οι χαιρετισμοί του Δημάρχου, του εκπροσώπου του Περιφερειάρχου. Απλά και μας προλάβει και ο καιρός. Αν και καλά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσής μας. Θα ήθελα να παρακολουθήσουμε με το δέος που έχει δημιουργήσει, με αυτό το πάθος που έχει καθίσει και έχει δημιουργήσει τόσο η πρόεδρος, η κυρία Κοντοπούλου και τα μέλη του συλλόγου και το προεδρείο αυτή τη μικρή, αυτό το μικρό δρόμενο, να δώσουμε αυτή τη βάση για να αποτυπωθεί εν τέλει στο μυαλό μας όλη αυτή η απίστευτη και αστήρευτη εν τέλει γνώση που δίνεται συνεχώς, όπως δόθηκε από τους ακαδημαϊκούς μας, και μετέπειτα να ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί των προσκεκλημένων μας. Ας ξεκινήσουμε. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο χωριό μου λένε καλό αργά παρά ποτέ. Και είναι αμοιβώς προσφυγικό. Είναι αμοιβώς καπαδοτικό. Είναι αμοιβώς από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν δυο πατρίδες. Στη μία την πατρίδα είχαν τους τάφους των γονιών τους και στην άλλη την πατρίδα είχαν τις κούνιες των παιδιών τους. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά, γιατί υπάρχει ένας οργασμός παντού για να θυμηθούν τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Δεν το περίμενα. Είναι μια γλυκιά ευχαρίστηση. Είναι μια ήρεμη, ήσυχη, γαλήνια, συνειδητοποιημένη ανάπαυση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που οι τσέτες τους κομματιάσαν. Τους δολοφονήσαν, τους πετάξαν στη θάλασσα, αφήσαν ορφανά, αφήσαν χείρες. Ταλαιπωρήσαν μια σειρά ανθρώπων κληρικών, σας διάβασε ο Άγιος. Τόσα ιστορικά γεγονότα σας είπαν η κυρία και ο κύριος καθηγητής. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πουθενά στην παγκόσμια ιστορία
γεγονός πολεμικό δεν γράφεται καταστροφή. Μόνο στη Μικρασιατική μπήκε η λέξη καταστροφή δίπλα. Αυτό και από μόνο του δείχνει την εγκληματικότητα των μουσουλμάνων. Δείχνει τη βιαιότητα των γειτόνων μας. Δείχνει την αλητεία αυτών των ανθρώπων απέναντι ακόμα και σε άμαχο πληθυσμό. Δεν θέλω να πω χειρότερα πράγματα γιατί ευγένεια είναι καλλιέργεια. Η φιλοξενία όταν έρχονται αυτοί εδώ και η παιδεία των Ελλήνων δεν καυτίζεται με αυτό. Ειδικά των προσφύγων που ήρθαν εδώ σε αυτόν τον τόπο και είπε η κυρία καθηγήτρια ότι ενσωματώθηκαν και αυξήσαν την αγροτική παραγωγή, δημιουργήσαν έναν οικονομικό κύκλο αλυσίδας τέτοιων που η χώρα να έχει ανάπτυξη, στηθήκαν παραμεθόρια στα σύνορα γιατί θεωρήθηκαν ψυχωμένοι τότε που είχαμε από τον Βορρά όλα τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις προτάσεις και τις επιβουλές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν των 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, με αυτούς που αφήσαν πίσω είναι μια θρηνική ιστορία που αυτός ο τόπος είναι γεμάτος ιερά και οστά που λιπαίνουν και ποτίζουν το δέντρο της ελευθερίας, το δέντρο της δημοκρατίας, το δέντρο της ευημερίας. Σήμερα εγώ, τρίτη γενιά προσφύγων. Τιμή μου, καμπάνι μου, περηφάνεια του κάθημά μου που προέρχομαι από αυτούς τους ανθρώπους. Έχω τέτοιους προγόνους. Είμαι αυτός ο απόγονος. Θα πω όμως ένα μικρό πόνο, όχι παράπονο. Το κατάλαβα πολύ αργά. Μέχρι και πρόσφατα, όχι να γίνω και περιφερειάρχης, άκουγα στα αυτιά μου τον Τουρκόσπορο. Αυτή ήταν η υποδοχή. Μέχρι και τότε, όταν ήρθαν εδώ, αυτοί οι άνθρωποι που όπως περιέγραψα δεν είχαν πατρίδα, ακούγαν στα αυτιά τους τα γύρια με τα πρόβατα δέσμιου. Γενικώς η υποδοχή δεν ήταν αναμνόμενη ιερών, γενναίων, Ελλήνων πατριωτών. Ποιοι άνθρωποι, αυτοί που στα ξένα ήταν Έλληνες και στην Ελλάδα ήταν ξένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχου, να καλέσουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Σκιόγλου. Κύριε Δήμαρχε, μικρασιατικής καταγωγής κι εσείς. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μητρόπολη, τον Κλήρο, τους καθηγητές, το Σύλλογο Προσφύγων για αυτή τη βραδιά που μας χάρισαν. Τυχαίνει και εγώ να είμαι προσφυγικής καταγωγής. Τα βιώματα της οικογένειάς μου ήταν η γιαγιά μου να ξυπνάει το βράδυ και να λέει θα μας φάξουν οι Τούρκοι, γιατί τι είδε τη σφαγή των Αρμενίων στον Αρμένικο Μαχαλά. Το ζήσαμε. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη βραδιά και αυτό που κατάλαβα είναι ότι η διχόνοια είναι που μας χωρίζει, μας πρόχνει στην καταστροφή. Πρέπει να την αποφεύγουμε τουλάχιστον εμείς που γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε που είστε αρρωγός για απόψε, ο Δήμος. Να καλέσουμε στο βήμα τώρα τον... Πρωτοσύγκελε θα έρθετε τώρα στο τέλος, στο τέλος του δρόμου. Ωραία. Ξεκινάμε, ωραία. Ας έρθει στο βήμα η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Άγιος Βασίλειος, η κυρία Κοντοπούλου. Πανασιολογιότατε, Άγιε Πρωτοσύγκελε, Αρχιμανδρίτσα, Πατέρα Αμφιλόχιε, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου Τιμοθέου, Άγιοι Πατέρες, κύριε Λαδόπουλε, εκπρόσωπε της Περιφέρειας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητά μέλη του Συλλόγου μας και συμπολίτες μας, ελογημότατοι καθηγητές. Η μικρασιατική καταστροφή έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστορία ως μέγιστο τραγικό γεγονός. Ο ξεριζωμός της ανθούσας ελληνικής κοινότητας από τη γη, όπου είχε χιλιάδες χρόνια σημαντικής παρουσίας, ήταν πράγματι μια τραγωδία. Η επαρχία Φαρσάλων υπήρξε ένας από τους τόπους υποδοχής προσφύγων.
Οι άνθρωποι αυτοί, οι εκπατρισμένοι μαζί με τη δυστυχία, τον καημό, την αβάσταχτη νοσταλγία και το πείσμα της μνήμης, κουβάλισαν στις αποσκευές τους έναν σημαντικό πολιτισμό. Η μητέρα πατρίδα, όσο και αν δυσκολεύτηκε να τους εντάξει, τους οφείλει πολλά. Η πρώτη γενιά που έζησε την ιστορία σώπαζε και προσπαθούσε να επιβιώσει. Η δεύτερη μόχθησε να στεριώσει και η τρίτη, απελευθερωμένη μετά τη δεκαετία του 80, οργανώθηκε σε σωματεία και συλλόγους διατήρησης μνήμης και βροντοφωνάζει πως η παραλία της πολυφημισμένης Σμύρνης δεν υπήρξε συνωστισμός, όπως κακοηθέστατα έχει γραφτεί. Τρομαγμένοι Έλληνες υπήρχαν, βυθισμένοι στην αγωνία και επελπισία. Και όσο για την πατρίδα Ελλάδα, δεν ήταν απλά δικαίωμά της να προστατέψει αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν υποχρέωσή της. Οι Μικρασιάτες δεν έσβησαν ούτε από τον μεγάλο ξεριζωμό, ούτε από τη φθορά του χρόνου. Αντιστέκονται μέσα από τη μουσική, τα τραγούδια, τα μυρολόγια, τα παραμύθια, την κρυφή τους αλήθεια. Και δεν ξεχνούν πως η τάφη των προγόνων τους είναι απέναντι, αλλά οι κούνιες των παιδιών τους εδώ. Με τη σημερινή μας εκδήλωση θα αποδείξουμε πως οι αλυσμόνητες πατρίδες είναι διαρκώς παρούσες στη μνήμη και στην καρδιά μας. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και δι' το Μητροπολίτη μας, κύριο Τιμόθεο, για την τιμητική για μας πρόσκληση να συμβάλλουμε στη διοργάνωση της σημερινής επαιτειακής εκδήλωσης. Καθώς επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Δήμο Φαρσάλων που στάθηκε για άλλη μια φορά αρρωγός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους δύο προσκεκλεισμένους μας καθηγητές, την επίκουρη καθηγήτρια κυρία Λαλιού της Δινοβία και τον κύριο Ιντζεσίλογλου Νικόλαο, καθώς και τον Πανοσιώτατο πατέρα Μητροφάνη για τη συμβουλή τους. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσει το δρόμενο του συλλόγου. Πώς μπορώ
Ανάστα, όταν διηγούνταν για την πατρίδα τη Μικρά Ασία. Ήταν ο τρόπος της διήγησης τέτοιος που μας μάγευε, μας καθήλωνε. Ανοίγονταν εμπρός μας εικόνες άγνωστες, αλλά και τόσο ζωντανές. Ζούσαμε καλά στην πατρίδα. Ήμασταν οικοκυρέοι, εργατικοί, άρχοντες, μονιασμένοι και αγαπημένοι με τους Τούρκους. Είχαμε βρει τον τρόπο να συνεργαζόμαστε και να ζούμε ειρηνικά μαζί τους. Είχαμε τις εκκλησιές μας, τα μοναστήρια μας, πάντα όμως ένα δάχτυλο χαμηλότερα από τα τζαμιά, για να μην ξεχνάμε ότι ήμασταν κάτω από τον Τούρκο. Είχαμε τα σχολιά μας, τα νοσοκομεία, τα φάρμακα, εργοστάσια, τράπεζες, γιατρούς, σωματεία, συλλόγους. Αχ, Σμύρνη, με τα μεγάλα μαρμαρένια σπίτια, τους δρόμους με τα γρανιτένια πλακόστρωτα. Το ξέγνιο στον κόσμο που βενόβγαινε στις λέσχες, στα καφενεία και έμοιαζε να ζει πανηγύρι και όχι μια κοινή καθημερινή ημέρα δουλειάς. Οι γυναίκες της Σμύρνης όλες είχαν επάνω τους έναν αλωτινό αέρα, μια άβρα από αλλού φερμένη. Ομορφοστολισμένες με χρυσά φλουριά και πεντόλυρα στο λαιμό, κατεβαίνανε με τις καρότσες τους για τις λέσχες, τα προβέγγαια και τις γιουβάν σουπέδες. Κοπέλες με λαμψές και πεταχτές εριανούσανε, γελούσανε, κορτάρανε, κρατώντας πάντα την ομπρέλα. Τα παλικάρια ράβανε καινούργιες βράκες και αγοράζανε με τα ξωτά κεφαλομάντιλα τα καμπανιά για τις φέσεις τους. Τα σπίτια, ακόμα και στους ακόμακους μαχαλάδες, ανοιχτά, συντροφευμένα. Στις πόρτες, σκατισμένες φαμελιές, στρώναν εύθυμο λακυρντή. Περιβόλια, αμπέλια, σοδιές, σωστός παράδεισος. Γεμάτες οι παραδοσακούλες. Τόσα για το σχολείο των παιδιών, τόσα για το πρικιό, τόσα για την εκκλησία, τόσα για τα πασούμια της χειράς, παίζαν οι παράδες. Άνθρωποι μπεσαλίδες, έντιμοι, ανοιχτοί και προπάντων γλεντζέδες. Όλη η μέρα λαλούσανε στις εξοχές. Τα βιολιά, τα ούτια, τα σάζια και τα τουμπελέκια. Κάτω από τα δέντρα στείνονταν χωροί, καρσιλαμάδες, χασάπικοι, ζεμπέκικοι.
δημιουργικός και φάτος λαός και ξαφνικά γινήκανε ένα παθητικό στα τευτέρια των ξένων που έπρεπε μονοκοντιλιάς να σβηστεί με αναρρύθμιτα εγκλήματα. Πρόβες θηριωδίας είχαν γίνει πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, στα Ιβαλή, στον Πότο, μα έτσι και βγήκε η Τουρκιά στο πλευρό της Γερμανίας, άρχισε συστηματικό ξεκλήρισμα του ελληνικού στοιχείου που κατοικούσε στα παράλια. Γιατί ρωτούσαν οι άνθρωποι, τι φταίμε εμείς, καίγεται η Σμύρνη, φωτιά, φωτιά, βάλανε φωτιά στη Σμύρνη, ντουμάνιασε ο ουρανός, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, τρελός από φόβο αρχίνησε να τρέχει από όλα τα στενοσόκακα και τους βερχανέδες και ξεχύνονταν στην παραλία. Σφαγή! Τούρκοι! Τσέτες! Μας φάζουνε! Η μάζα πυκνώνει, δεν ξεχωρίζει ανθρώπους. Μα ένα μαύρο ποτάμι που κουνιέται πέρα δόθα πελπισμένα. Μπρος θάλασσα, πίσω φωτιά και σφαγή. Χιλιάδες άνθρωποι πέφτουνε και πνίγονται. Οι δρόμοι γεμίζουνε. Νέοι, γέροι, γυναίκες, παιδιά ποδοπατούνται, στριμώχνονται, λιποθυμούνε, ξεψυχούνε. Τους τρελαίνουν οι χατζάρες, οι ξυφολόχες, οι σφαίρες στο τζέτι του. Μας προδώσανε! Μας ξεπουλήσανε! Σπίτια, εργοστάσια, σχολεία, εκκλησίες, μουσεία, νοσοκομεία, θέατρα, αμύθιτη θησαυρή, δημιουργίες αιώνων εξαφανίζονται και αφήνουν στάχτη και καπνούς. Η φωτιά που έκαιγε μέρες έγινε ένα μαύρο πέπλο. Ήτανε το σάβανό της. Η Σμύρνη καιγόταν. Οι Τούρκοι έσφαζαν. Και οι σύμμαχοι, αραγμένοι στα πλοία τους, δεν έδιναν δεκάρα για τη συμφορά και την τύχη του κόσμου. Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη γέμισαν πρόσφυγες. Παντού πρόσφυγες. Αποκομμένοι από όλους και από όλα. Με ένα βόγο στα χέρια, με μάτια στεγνά και ψυχή βαριά, κοιτούσαν πού πάνε, σε ποιον τόπο, σε ποια πατρίδα, πού θα ζήσουν, πώς θα ζήσουν. Thank you.
Για να περιγράψουν την καταστροφή της Σμύρνης. Μυριάδες φωτογραφίες και ντοκουμέντα δημοσιεύτηκαν. Ο μεγαλύτερος ανθρώπινος διωγμός που κατέγραψε η ανθρώπινη ιστορία. 1 εκατομμύριο νεκροί και 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Μισό νεκροί φτάσαμε στη μάνα Ελλάδα, που στην αρχή μας αποξένωσε, δεν μας φώνεσε. Λόγια βαριά ξεχύνονταν από το στόμα των Ελλαδιτών. Όπου και να πήγαινες και υπήρχαν πρόσφυγες, άκουγε την προσφώνηση Τουρκόσπορος. Εσείς ψηλά βουνά της Άγκυρας και της Μικράς Ασίας, ποτέ σας μην ανθίσετε, ποτέ μη χιονιστείτε. Γιώμησαν τα βουνά κορνιά και οι κάμποι παλικάρια. Πολλά παιδιά είναι νεκρά και άλλα λαβωμένα. Αφήνω πίσω μαύρη γη, καμένα κυπαρίσια. Εμάς εδώ που βλέπετε τα μαυραφορεμένα, είμαστε όλα φτωχά και καταδιωγμένα. Παιδάκια που χάσαμε και μάνα και πατέρα και ήρθαμε εδώ να δούμε και ήρθαμε εδώ να βρεθούμε τα καημένα. Και ήρθαμε εδώ να βρεθούμε τα καημένα. Μην κλαις, Μικρά Ασία, για την καταστροφή σου. Άσε να κλάψουμε εμείς για σένα. Εμείς τα παιδιά σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Μα ήταν ήδη αρκετός ο πόνος που κουβαλούσαμε στην ψυχή μας. Ζητιανέψαμε, κοπιάσαμε, δουλέψαμε, παλέψαμε με πείνα και απελπισία. Αναδειχτήκαμε πάλι άξιοι και νοικοκυρέοι. Κάθε βράδυ απλώναμε τον πόνο μας στα άστρα. Φορτώναμε την ψυχή μας σε ένα τραγούδι και αφήναμε τον άνεμο να το παίρνει και να το στέλνει εκεί, στον αξέχαστο τόπο μας. Και έτσι πέρασαν τα χρόνια, δάκρυ-δάκρυ, στεναγμό το στεναγμό. Σε τούτη τη γη της επαρχίας Φαρσάλων βρήκαν όμορφους τόπους, σαν τους τόπους που άφησαν. Και εδώ έφτιαξαν τα καινούργια τους χωριά και τις φαμελιές τους, με την ανάσα και την ψυχή της Μικράς Ασίας. Έπρεπε να ανατείλει ο ήλιος πια στις ρημαγμένες ψυχές και έτσι η καρδιά της νέας μας ζωής άρχισε να χτυπάει σε αυτή τη γωνιά. Το χτες της νοσταλγίας ενώθηκε με το σήμερα της ανάγκης και του μόχθου και μαζί γέννησαν ένα αύριο. Ένα αύριο καιρό και ακμαίο που μπόρεσε να στεγάσει και τον πολιτισμό των προγόνων μας και το μέλλον των παιδιών μας. Thank you.
μόνο σου κοράλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα του χαλάς και στις αρένες του κόσμου μάνα μου ελάς. Το ίδιο ψέμα. Να καλέσουμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Τιμοθέου, τον πρωτοσύγγελό μας, τον πατέρα μου Φιλόχιο. Τα είπατε... Τα είπατε όλοι σας όλα τέλεια και άψογα. Νομίζω ήταν μια πολύ σπουδαία και επιτυχημένη εκδήλωση και δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πολλά. Συμπληρώνονται λοιπόν φέτος 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή. Έτσι λοιπόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, τόσο η πολιτεία όσο βεβαίως και η εκκλησία διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για αυτόν τον σκοπό. Να τιμήσουμε δηλαδή τους προγόνους μας, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχησαν το αίμα τους για την πατρίδα και βεβαίως και για την πίστη. Έτσι λοιπόν και η Ιερά μας Μητρόπολη, στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει προγραμματίσει και έχει ήδη πραγματοποιήσει κάποιες από μια σειρά εκδηλώσεων. Πρώτη εκδήλωση για αυτό το σκοπό εδώ στα Φάρσαλα, δεύτερη στο Καπαδοκικό της Καρδίτσας, τρίτη απόψε εδώ στα Φάρσαλα, τέταρτη σε λίγες ημέρες στα Βούνενα και μια πέμπτη αργότερα στην Καρδίτσα. Είπαμε ότι έχουμε χαρέως ιερό και υποχρέωση να τιμούμε τους προγόνους μας. Αυτό ακριβώς κάναμε και εμείς εδώ απόψε σε αυτή την εκδήλωση. Επιτρέψτε μου λοιπόν, μεταφέροντας βεβαίως τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Τιμοθέου, να ευχαριστήσω εκ μέρους του κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν και κοπίασαν για να πραγματοποιηθεί απόψε αυτή η πανέμορφη και σπουδαία όντως εκδήλωση. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Επαρχίας Φαρσάλων, με επικεφαλής την κυρία Βασιλική Κοντοπούλου, την πρόεδρο δηλαδή, για την άριστη και άψογη συνεργασία της. Τους τρεις αξιόλογους και πολύ σπουδαίους ομιλητές μας. Τον ελογημότατο καθηγητή, τους ελογημοτάτους καθηγητές, κυρία Ζινοβία Λαλούτη και κύριο Νικόλο Ιντζεσίλογλου, καθώς βεβαίως και τον δικό μας αξιοπληρικό, τον πατέρα Μητροφάνη Αγαπίδη. Εγώ προσωπικώς δεν ξέρω οι υπόλοιποι και από τους τρεις έτσι ενθουσιάστηκα και πήρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Τον παρουσιαστή της εκδήλωσής μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μανταλιά.
ο οποίος με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο παρουσίασε την εκδήλωση με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον Δήμο Φαρσάλων, ιδιαίτερος δε τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Ιορδάνη Εστίογλου, και για την παρουσία του και για τη συνεργασία του και κυρίως για τη χορηγία του που είναι τα καθίσματα και η μικροφωνική συσκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε. Το μουσικό σχήμα του κυρίου Μαρίου Σάρη Μιχαηλίδη και του Φωτίου Γαρουφαλιά. Πάντοτε κοντά μας, πάντοτε μας βοηθούν. Τους δύο αξίους συνεργάτες μας, το γυναικό αρχιερατικό επίτροπο της Ιεράς μας Μητροπόλεως πατέρα Θωμακάια, καθώς και τον αρχιερατικό επίτροπο Φαρσάλων πατέρα Βασίλειο Αναστασόπουλο. Με τη δική τους συμβουλή, με τη δική τους εποπτεία, με τη δική τους καθοδήγηση πραγματοποιήθηκε απόψε αυτή η εκδήλωση. Βεβαίως, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων για τη συμβολή του και για ό,τι προσέφερα. Και τελευταίον, αλλά όχι έσχατο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, δεν σας ξέχασα κύριε Κώστα, για την ζωντανή αναμετάδοση της εκδήλωσης, πάντοτε και εκείνος βρίσκεται κοντά μας και στις ακολουθίες και στις λειτουργίες και στις ομιλίες και στις εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και βεβαίως όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση της Ιεράς μας Μητροπόλεως και ξέρετε ότι έτσι προσφέρετε αυτή την τιμή και τη μνήμη στους προγόνους, αλλά είπατε και ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ όλους, την ευχή, την ευλογία και τους χαιρετισμούς του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Τιμοθέου μεταφέρω και πάλι προς όλους. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Α, έχουνε χορό. Α, έχουνε χορό, να κάτσουμε. Να παρουσιάσουμε τους δύο μουσικούς που δεν είπα ο συγγνώμη. Εντάξει, δική μας παράλληλη που σας ενημερώσαμε. Ο Γιώργος ο Πανάγος το μπουζούκι. Και η Χριστίνα Γαρουφαλιά. Είναι νέα παιδιά, ξεκινάμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μαέστρο μας, κύριο Κώστα Χριστοδούλου, που μας ανέχεται, καθώς επίσης και στους χοροδιδασκάλους μας, τον κύριο Νίκο Γκρίτζαλη και στην κυρία Ελένη Παπαδοπούλου.
Μάγα είμαστε.